Έχουμε πάει level 12. Εγώ δεν ήμουν από την αρχή του session την άλλη φορά, άρα δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ξεκινήσαμε να πάμε στο δάσος που επιτίθενται οι κάλτες στα χωριά των ξωτικών και έχουν και ένα δράκο μαζί τους. Και ανάμεσα στις προετοιμασίες που κάναμε, κάποιος επίσης μας έδωσε και κάποια στεφάνια που θεωρούν ότι θα βοηθήσουν στο να μην μας καταλάβει τόσο εύκολα ο δράκος, αν είναι δυνατόν. Αυτός ήταν ο Ντίλαν, ο Half-Elf, ο οποίος ήταν μέλος του Emerald Enclave. Mm. Ναι. Παιδιά, έτσι λένε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι για αυτά που λένε ότι είναι πραγματικότητα. Μας το επιβεβαίωσαν και άλλοι ότι αυτά ήταν όντως αυτός ο σκοπός τους, αλλά εμείς είμαστε ένα τσούμπαλι και μας βρήκε ο δράκος. Εντάξει, τώρα αυτά σε βοηθάνε κάπως, δεν σημαίνει ότι σε κάνουν και... Ακριβώς, δεν είναι η αόρατη μανδύα του Χάρι Πότερ. Εγώ, αν θέλεις, βγάζε το mute μόνο όταν θες να μιλήσεις. Okay. Τι άλλο? Λοιπόν, και αφού το μπήκαμε στο δάσος πάρα πολύ γρήγορα, καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κοιτάμε μακριά και βλέπουμε ότι έρχεται ένας μεγάλος πράσινος δράκος κατά πάνω μας. Εν μέρη ψιλοχεστήκαμε πάνω μας, μετά θυμηθήκαμε ότι έχουμε ξαναπολεμήσει δράκους, άρα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κάποιοι από εμάς θυμηθήκαν ότι άμα είμαστε όλοι μαζεμένοι, οι δράκοι κάνουν ένα πολύ άσχημο πράγμα σε εμάς. Και έτσι προσπαθήσαμε να σκορπίσουμε κάπως και φάγαμε λίγα λιγότερα breath. Και έπεσε ένα πάρα πολύ μεγάλο... και έπεσε το ξύλο της αρκούδας με κάποιους να έχουν φάει τόσο τρομερό damage. Για παράδειγμα, η Αμάλθια έπεσε μετά από ηρωικό damage που κατάφερε και έκανε στο δράκο, γι' αυτό και εστίασε αυτός αυτήν. Και μάλιστα από έξτρα κακία την έπιασε και την έριξε από 80 feet πιο κάτω. Ενώ ήταν ήδη ανέστητη που την τραυμάτισε ακόμα περισσότερο. Είχε τρομάξει μερικούς ο δράκος και πήρε κάποια ώρα μέχρι να ξαναβρούν το κουράγιο τους για να ξανάρθουν στη μάχη. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Ναι, σωστά. Μετά από αυτό, όπως προχώρησε η μάχη και αρχίσαμε σε ο δράκος να τα βρίσκει σκούρα, άρχισε να φεύγει, να πετάει μακριά. Και ο καθένας μας έριχνε ό,τι μπορούσε για να τον τελειώσει πριν είναι πολύ και το σκάσει. Ανάμεσα στα άλλα ζωντάνεψα, θεράπευσε ο Βανκόρης, αν θυμάμαι καλά, την Αμάλθια, έτσι ώστε να μπορέσει να ρίξει κάτι. Και λέει, πετάξτε μου το τόξο μου. Ο Ίνιγκολτ προσπαθεί με Misty Step και τρεξί μετά και το Φένις πιο κοντά μπορεί και μετά το ρίχνει λίγο πιο πέρα, ρίχνει να το φτάσει και ρίχνει, καταφέρνει να το προλάβει και να ρίξει ένα βέλος η Αμάλθια που του έκανε μια καλή ζημιά, αλλά ακόμα ήταν μακριά, αλλά ακόμα δεν είχε πέσει ο άτιμος και σιγά σιγά να κοντεύει να βγει από την εμβέλεια. Τότε ο Λίον την είχε τη φαϊνή ιδέα να χρησιμοποιήσει για άλλη μια φορά το Dimension Door που ήταν θεόσταλτο αυτή τη φορά και παίρνει μαζί και τον Γκόριν και πηγαίνει στην αρχή 800 feet κάτω από το πιο πέρα για να πάει κάτω από το δράκο, θεωρώντας ότι ακόμα ήταν στα 80 feet σύμφωνα με την περιγραφή που μας είχε γίνει, αλλά τελικά πήγαινε διαγώνιο προς τα πάνω, άρα δεν ήταν πιο μακριά και έτσι δεν μπόρεσαν να τον φτάσουν σε αυτό το γύρο. Έτσι τον πιάνει άλλη μια φορά με το τελευταίο spell slot, από ό,τι κατάλαβα, τον Κόριν και πηγαίνουν και δύο στην πλάτη του δράκου που από εκεί πέρα τον βαράνε, έτσι το βαράνε αρκετά γερά ώστε να τον αποτελειώσουν τον μπούστι και ευτυχώς δεν πέφτουν μαζί του γιατί είχε αυτά τις επτάμενες μπούτες ο Κόριν και τους κατέβασε και τους δύο με ασφάλεια.
Μετά από αυτό πήγαμε στο... στον καταβλισμό κατά κάποιο τρόπο που ήταν κάτω, ένα από τα χωριά που δεν τα είχαν διαλύσει τελείως και... και εκεί είχαν την υπόσχεση. Στο χωριό Upland, αν θυμάμαι καλά. Πώς? Στο χωριό Upland. Okay. Στο χωριό Upland, λοιπόν, που εκεί πέρα μας λένε την κατάσταση. Επίσης μας υποδέχονται σαν ήρωες, επειδή κατάλαβαν πολύ γρήγορα ότι είχαμε ξεφορτωθεί αυτό τον πολύ δυσάρεστο δράκο. Και μας λένε για, το, για τις άμυνες του, του κάστρου και... του οχυρού, ας πούμε, όχι κάστρο. Νομίζω μας είπε ότι είναι πίσω από έναν καταράχτη. Κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι κρυμμένο. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και βρήκαμε και το Dragonlet Amulet. Ναι, ναι, και όταν του είπαμε και το τι, γιατί τα κάνουν όλα αυτά, αποφάσισε και μας δίνει κάτι που θεωρείται που είχαν θησαυρό και προσθέσουν να το φυλάξουν. Να ζουν σε εμάς, επειδή κατάλαβαν ότι τι αιμάτι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Που μας δίνουν ένα μαγικό αντικείμενο, το Dragon Heart Amulet, που μοιάζει ανάμεσα στα άλλα να κάνει, μειώνει τον damage από τα Breath Weapon και να σε κάνει να κάνεις Breath Weapon πίσω σε αυτόν που σου το κάνει. Από ό,τι κατάλαβα από το κείμενο. Αν και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο βοηθεί το να κάνεις πίσω τον Breath Weapon σε ένα δράκο επειδή θα είναι immune στο element του, αλλά γιατί όχι, το να τρως λιγότερο damage από Breath Weapon είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Αξιδέον είναι ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο σε θράκους. Έτσι όπως το έλεγε ήταν ανάλογα με το θράκο που βλέπει, που έχεις αντιμετωπίζεις. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι το κείμενο, αυτή την εντύπωση είχα. Και πού είναι το κείμενο? Πού σας το έστειλα? Στο... πιστεύω ότι μας το έστειλε. Α, είναι στο βλέπω και εγώ τώρα, είναι στο Roll20. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Once per day you can unleash a birth attack. Είναι associate με το πράσινο τράκο. Δηλαδή κάνει μόνο σε resistance poison. Α, αυτό δεν μου έλεγε ότι ήταν ειδικά για το συγκεκριμένο. Okay. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα είναι μόνο για το poison. Okay. Να το αλλάξω τότε. Και επίσης δεν παίρνεις το breath και το ρίχνεις πίσω. Α, okay. Μπορείς, ναι, ναι. Ήθελε να κάνει ένα breath attack. Ναι, αυτό που δεν κατάλαβα έτσι όπως το έλεγε ήταν ότι είναι associated με το δράκο. Άρα θεωρούσα ότι ήταν με το δράκο που έχεις αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς αν δεν τον έχεις δεν είναι associated. Νόμιζα ότι ήταν έτσι όπως ήταν το κείμενο, ότι ήταν. Άρα είναι green, άρα πρέπει να το λέμε green dragon heart amulet κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Ωραία, να το αλλάξω αυτό στα effect του. Ωραία, οκ. Okay. Και κάπου εκεί τελείωσε το session. Το Draconic Presence. Ναι, ναι, αυτό είναι το πιο γαμάτο για μένα νομίζω. Άρα να αλλάξω το Dragon Heart Amulet, να το πω green εδώ. Ή μάλλον δεν χρειάζεται να το αλλάξω, αυτό το ξέρουμε. Απλώς εδώ πέρα λέει επίσης για το... για το damage, για το breath. Απλώς χρειάζομαι τα stat που είχε αυτός ο δράκος, αν είναι σχετισμένα με αυτόν. Γιατί πρέπει να ξέρω, γιατί λέει τα μισά κάνει. Ναι, σου λέει μετά Wisdom Saving Throw DC 15. Πού το λέει αυτό? Ο Άλεξ το γράφει στο Dragonic Presence. Το λέει και το Dragon's Fury το λέει once per day you can use a breath attack. Δεν είναι ξέρω, λες για το Presence. Όχι, το presence το λέει. 15. Ναι, εκείνο έχει τις 15. Το άλλο όμως λέει είναι μισά του, του original δράκου. Αλλά δεν ξέρω τι έχει original δράκος. Θέλω να σου πω. Τι είχε, 4-2-8 νομίζω. Όχι, είχε πάρα πολύ παραπάνω. Α, 6. Πες να ήταν 6, γίνεται. Λοιπόν, αυτό έριχνε 16 D6, οπότε 8 D6 εσείς. Okay. Wow. Ωραία, 8, 8,
Divinity 6 Poison, σε τι Poison, τι range έχει? Σε 60 foot Άρα έχω 30, άρα έχω 30 cone εγώ. Άρα έχει 30 εδώ. Απλά να ρωτήσω, τι DC ρίχνουν οι αντίπαλοι στο Dexterity? 15. Του δράκου 15. 15 πάλι, 15 κόν λοιπόν. Οκ, okay, κάπως να δω πως να το προσθέσω αυτό. Ναι, τώρα έχω τα δεδομένα που λείπανε, τέλεια. Εντάξει, λοιπόν είστε μπροστά λοιπόν από μία λίμνη. Ο στόχος σας ποιος είναι? Τι ήρθατε εδώ να κάνετε? Να βρούμε να μπούμε στο Νέβεριν. Να τον, να πάμε τον μόνο. Ή να το σκοτώσουμε, να το γυρίσουμε ζωντανό, αναλόγως τι θέλει ο καθένας, γιατί μας έχουν δώσει διαφορετικές οδηγίες, και να κάνουμε και σαμποτάζ στην όλη διαδικασία. Άρα ένα από αυτό ένα και βρίσκεται πίσω από τον καταράκτη αυτός. Ναι, ένα από αυτά τα quest θα μπορείτε να κάνετε μόνο αξίδι. Είτε του βασιλιά είτε του αδερφού του. Ναι, ο βασιλιάς ο Μέλαντρεθ το θέλει νεκρό, και ο Ντίλαν το ίδιο. Ο Αλαγκάρθ, όπως το λένε, τον θέλει ζωντανό ο αδερφός. Έτσι. Αδιόρατο για όμως. Τι είναι? Θέλει νεκρό. Βασιλιά όμως. Ότι μας πέριψε από το σωτικά και τον δράκο, γιατί τον δράκο πρώτα που φοράγαμε τα βρεφιά για να μας επιτύχει. Δεν σε καταλαβαίνω ρε εσύ. Τι είναι το μη καταλαβαίνει? Μίλα ελληνικά. Λέω, ο δράκο πρώτα που έδωσε ο δράκος την αποστολή, λέω, μας επιτέθηκε που φοράγαμε τα βρεφιόδια. Εγώ από αυτό που είπες τώρα όλα κατάλαβα, ο δράκος μας επιτέθηκε. Ναι, επειδή φοράγαμε, αν και φοράγαμε τα λουλούδια τους. Σωστά, το είχαμε εξηγήσει αυτό, ναι, την προηγούμενη φορά. Ναι, το είπαμε, ναι, ναι. Ότι κάποιοι από εμάς δεν είναι μονόματα, ήταν λίγο θορυβώδης και μας κατάλαβε ο δράκος. Και επίσης ο δράκος έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια εδώ και έχει κατασκόπους και έχει και φίλους. Ναι, ναι, αυτό, ναι, σωστά. Ήταν. Πήγατε στο σπίτι του και το σκοτώσατε. Αν γίνεται την άλλη φορά, κάνει κάτι να φτιάξει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είστε λοιπόν στο η λίμνη με το καταράκτη, κατά την οποία τρέχει ένας καταράκτης. Η λίμνη αυτή είναι περίπου είναι αρκετά βαθιά, αλλά στο κέντρο της, δηλαδή δεν βαθαίνει απότομα. Στο κέντρο της λίμνης το βάθος είναι περίπου 20 feet. Δηλαδή κάπως τα κάπως τα 3,5 μέτρα. Δεν μπορεί να πάμε από τα δεξιά γύρω γύρω και να μπούμε κάτω από τον καταφράκτη χωρίς να μπούμε στη λίμνη? Θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Με ένα athletics ή strength ή με athletics ή acrobatics. Okay. Το λέω και στους υπόλοιπους παιδιά, αντί να κολυμπήσουμε, γιατί δεν ξέρουν τι θα έχει μέσα εδώ στη λίμνη που είναι και βαθιά. Να πάμε καλύτερα γύρω γύρω. Πάμε. Και να χρησιμοποιήσουμε τα κορμιά, ναι, μας και να περάσουμε. Πάμε. Ναι. Πάντως είναι αρκετά γλιστερό.
ο βράχος γύρω από το ρέμα, ρε παιδί μου, από εκεί που πέφτει ο καταράκτης. Έχει κανείς κάτι για να μας πετάξει ίσως? Έχω εγώ φτερωτά παπούτσια. Τέλεια. Να μας πάρεις έναν να μας ανεβάσεις. Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, οπότε αρχή παίρνω τον πιο ελαφρύ, που είναι ο... Να δω. Τι πανοπλίες φοράτε? Ο Λίοντιν τι έχει? Leather. Την full plate, το ίδιο σκέλινγκ, οπότε πάρει καλύτερα τον Λέοντιν πρώτα. Ναι. Θα πάρω τον Λέοντιν για αρχή. Ποιος παρατηρείς λοιπόν τον Λέοντιν? Βασικά πριν τον πάρω τον Λέοντιν θα πάω μόνος μου να κάνω ένα scouting. Να δω τι παίζει για αρχή. Ένα perception check. Wait. Perception με advantage. Θα βάζουμε καλύτερα ή ακόμη ακούγεται φασαρία? Καλύτερα. Πάρα πολύ καλά. Τι βλέπω? Ωραία, θα έρθουμε από εδώ να κάθομαι γιατί είναι τρικοντήσω μέσα, γι' αυτό μάλλον δεν με ακούτε. Επίσης μιλάς και το κάνεις αμέσως νιούτ, οπότε βοηθάει και αυτό. Τι βλέπεις εσύ με το perception σου, Βακόρης? Πετάς τώρα? Κόριν, ναι, πέταξε. Βανκόριν. Πού είσαι εσύ? Κόριν ποιος είναι? Εδώ. Πετάς λοιπόν. Βανκόρης βλέπω και γι' αυτό. Οπότε πετάς εσύ και είσαι εδώ, σωστά? Πετάς, πετάω προς τον καταράκτη, ας πούμε εδώ. Πάρε το token σου κάπου. Περίμενε, προσπαθώ να δω. Πού είναι, εδώ είναι ο καταράκτης, εδώ? Εδώ, ναι. Εντάξει, έρχομαι εδώ τότε και θα περάσω και μέσα από το νερό. Πριν περάσεις από το νερό, παρατηρείς... Ναι. Παρατηρείς κίνηση πίσω από το νερό το τρεχούμενο. Ναι. Και... Δεν μπορείς να καταλάβεις όμως αν είναι ένα πολύ μεγάλο πλάσμα ή αν είναι κάτι άλλο. Ναι. Κάνω ένα νόημα στους συντρόφους. Βλέπεις να κίνηση η οποία... Ναι, οκ. Okay. Η κίνηση που βλέπεις χάνεται, εξαφανίζεται. Ναι. Δηλαδή ήταν κάτι σαν μια μαύρη σκιά. Οκ. Okay. Θα περάσω ύπουλα με stealth από το πλάι. Όσο πιο τείχο-τείχο από τον καταράκτη. Ναι. Και θα μπω. Δεν έχεις stealth. Δεν μου ζητήσεις, περίμενε. Ένα stealth με advantage. Τέλεια. Βλέπεις ένα πολύ μεγάλο θάλαμο που είσαι από το νερό. Υπάρχουν τεράστιες σταλαχτίτες από την οροφή, από το ταβάνι προς τα κάτω. Αυτοί οι σταλαχτίτες έχουν δημιουργηθεί από κάποιες σταγόνες οι οποίες πέφτουν από το ταβάνι, και υπάρχουν και κάποιοι πιο μικροί σταλαγμίτες στο έδαφος. Mm. Ο θάλαμος είναι γενικά κάπου στα 40 feet ψηλός. Και... Αυτά βλέπεις μέχρι εκεί που μπήκες. Η σκιά αυτή, το πλάσμα αυτό, ωραία. Προχωράω stealthily μέχρι εδώ.
Δεν βλέπεις κάτι άλλο. Κάποια περάσματα δεξιά και αριστερά. Το πλάσμα τίποτα. Πώς? Το πλάσμα καθόλου δεν φαίνεται τίποτα. Όχι. Οκ. Okay. Λίγο ακόμα θα πω πάλι στέλθιλη μέχρι εδώ. Εκεί που μπήκες, Κόριν, βλέπεις στη νότια μεριά του, του θαλάμου μία λίμνη η οποία έχει πολύ μαύρο νερό, πολύ σκοτεινό και υπάρχει και ένα νησάκι στο, στη μέση της λίμνης αυτής. Δεν ξέρεις από πώς τροφοδοτείται τέλος πάντων αυτό εδώ. Ναι. Το νερό. Αλλά σου φαίνεται πάρα πολύ βαθύ. Τώρα, στα νότιο-ανατολικά. Καλησπέρα. Έλα, Χρήστο. Στα νότιο-ανατολικά, δεν ξέρω, βλέπεις μέχρι εκεί? Πόσο vision έχεις? Dark vision 60, δεν βλέπεις μέχρι εκεί. Βασικά και η λίμνη είναι λίγο πιο, πιο μετά είναι. Αλλά εντάξει, γιατί σε ότι το είδες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το, το πλάσμα, ούτε το βλέπω, ούτε το ακούω, ούτε το αντιλαμβάνομαι. Όχι. Ούτε έχει ίχνη κάτω. Είσαι σίγουρος όμως ότι ίχνη έχει πολλά. Αλλά θέλω ένα survival check. Θα σου ρίξω survival. Ίχνη έχει πολλά, αλλά κάποια πηγαίνουν προς τα κάτω, κάποια προς τα πάνω, δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς. Γενικά υπάρχουν ίχνη από humans, αλλά υπάρχουν και ίχνη πατημασιές πολύ πιο μεγάλες. Καταλαβαίνω δεν μπορείς να καταλάβεις, όχι, τι πλάσμα είναι. Λοιπόν, με super stealth πάω πίσω, τα λέω αυτά στους δικούς μου και έναν έναν stealth πάντα, τους ανεβάζω εδώ απάνω. Οκ. Okay. Μπορείτε και οι άλλοι λοιπόν να πάρετε τα token σας εκεί. Βλέπετε ότι φοράω καινούργιες μπότες με μικρά φτεράκια, τα οποία κουνιούνται και πετάω. Ναι. Μουσικούλα, ακούτε? Εγώ προτιμώ χωρίς προς το παρόν. Οκ. Βάλτε και οι άλλοι τα token σας, όσοι θέλετε να ανέβετε. Τι άλλο κάνετε? Η σπηλιά είναι πάρα πολύ ήσυχη. Εδώ θα προχωρήσω λίγο πιο μπροστά με stealth μέχρι εδώ και ψάχνοντας ταυτόχρονα αν, αν υπάρχει κάποια παγίδα. Εγώ ψιθυρίζω στους άλλους, εφόσον δεν χρειάζεται να, όσοι δεν χρειάζεται να μείνουν μακριά, να προσπαθούν να μείνουν στα 10 feet από μένα, γιατί θα τους βοηθήσει αυτό να έχουν μεγαλύτερη ετοιμότητα. Επίσης κάνω στον εαυτό μου, χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου και το fit που μου δίνει μια χρήση, μια τζάμπα χρήση του gift of, του gift of alacrity. Του spell. Που δεν... Of alacrity. Ναι, το gift of alacrity, μια στιγμή να σου πω τι κάνει. Ξέρω τι κάνει, από το βρήκες. Από το fate touch το fit. Τη στάσα. Υποτίθεται, ναι, αλλά αυτό είναι, είναι mages. Είναι wizards. Είναι, είναι skill wizard, υποτίθεται. Crones wizard. Εγώ είμαι μισό, έχω warlock. Τέλος πάντων, okay. Δεν νομίζω ότι λέει, για να δω, πού το λέει ότι είναι μόνο για wizard. Είναι spell list μόνο για wizard, ναι. Ναι, αλλά το fit το δίνει άσχετα από το spell list. Ό,τι σου πει ο Άλεξ.
Ποιο πήρε Shadow Touched. Fey Touched. Τα ίδια είναι αυτά. Αυτό δεν το έχεις σαν κανονικό spell, το έχεις σαν τέτοια χρήση, extra από τα slot. Α, λέει και για τα spell slot, αν έχεις το κατάλληλο level. Δεν λέει κάτι για το class όμως. Okay. Και χρησιμοποιώ δηλαδή αυτό το τζάμπα χρήση για να έχω για, για να έχω για 8 ώρες. Πώς το λένε. Για 8 ώρες τι είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Στο initiative σου δίνει bonus. Ναι, ναι, για 8 ώρες εναντί 8 στο initiative ρίχνω. Εσύ είσαι τώρα sorcerer, έτσι. Έχω, λοιπόν, είναι 7 level paladin, 3 level sorcerer και 2 level warlock. Μόνο sorcerer θα είναι από εδώ και μπρος. Τα level. Κάποιος μπήκε, είχε βγει κάποιος. Μπήκε αμάθεια. Α, οκ. Okay. Εγώ μπήκα. Ο Χρήστος είναι που σε ρώτησε για το spell. Και το κάνω αυτό στον εαυτό μου για, το, ξέρεις, για την ετοιμότητα και φροντίζω να κρατήσω καλού, στην αύρα κόσμο για να τον προστατέψω. Τι? Οι υπόλοιποι. Προχωράμε σιγά σιγά. Εγώ έκανα και stealth. Ωραία, μπορείτε να βάλετε τα token σας κάπου εκεί που έχετε πάει, ίσα ίσα που βλέπετε τη λίμνη προς... Μα βασικά δεν τη βλέπετε ακόμα, είστε ακόμα πολύ μακριά. Βλέπετε μόνο μια πολύ μεγάλη σπηλιά η οποία έχει σταλαγμίτες ψηλούς πάνω και σταλαγμίτες από κάτω και σταλαχτίτες ψηλά πάνω στο ταβάνι. Εκεί που έχεις πάει τώρα, Κόριν, βλέπεις τη λιμνούλα με αυτό το νησάκι. Με το που βλέπεις την λιμνούλα και το νησάκι, ακούτε έναν ήχο. Ο ήχος αυτός είναι κάτι σαν... κάτι σαν το βούκινο το οποίο είχατε ακούσει στην ραχοκοκαλιά του κόσμου. Δηλαδή σαν το βούκινο, πώς το λέγαμε, των δράκων. Α, εκείνο, ναι. Δεν βρήκα κάποια παγίδα γενικώς, έτσι. Προς το παρόν, όχι. Το δράκον, λες, Ναι, αυτό, τραχόλ. Okay. Αλλά ο ήχος βέβαια αυτός, ούτε σεισμός γίνεται ξανά, ούτε είναι τόσο δυνατός ώστε να είχαν φυσήξει, ας πούμε, στο water tip και να το ακούσετε από εδώ. Είναι κάτι, είναι αυτός ο ήχος σαν ένα μια κραυγή δράκου, αλλά πολύ πιο σιγανή, πολύ πιο τοπική. Τι καταλαβαίνουμε? Αναγνώρισε με τον ήχο του Βόκινου, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά δεν είναι τόσο εκοφαντικό όσο την άλλη φορά. Μπορείς να ρίξεις και ένα intelligence, όποιος θέλει. Θα σου ρίξω ένα intelligence. Δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Είμαι super stealth
Και μέχρι εδώ. Τώρα βλέπω τη λίμνη. Οκ. Okay. Βασικά πρέπει να τη δω πιο μπροστά, αν κρίνω από τα φύτα, αλλά για κάποιο λόγο εντάξει, τώρα τη βλέπω. Εχθρός εν όψη πουθενά τίποτα, έτσι, ούτε ακούω ούτε βλέπω. Όχι. Okay. Προχωράω προς τα εδώ πάλι με stealth. Ο Βαγκόβης κάνει νόημα στο λέω τον Ινι Γκολτ και την Αρώρα να έρθουν πιο κοντά γιατί έχουν λίγο πίσω και δεν μπορούν να μας βοηθήσουν σε περίπτωση μάχης. Εκεί που πας βλέπεις κάποια φώτα, Κόριν. Βλέπω και έναν εχθρό εδώ. Ναι. Τα φώτα αυτά φαίνεται να έρχονται από κάποιους πυρσούς που είναι στο ταβάνι. Υπάρχει ένα πολύ στενό πέρασμα. Υπόψη ότι έχουν και advantage γενικά για να με δουν, έτσι. Ναι. Υπάρχει και καπνός. Ναι, από φωτιά. Ναι. Και αυτός εδώ που βλέπω. Αυτός φαίνεται να μην σε έχει αντιληφθεί. Τι είναι. Τι είναι αυτός. Ναι. Αυτός είναι ένα humanoid, το οποίο φοράει ένα πολύ χαρακτηριστικό ρεγκάλιο. Το οποίο είναι ας πούμε μια στολή που έχετε βρει πάρα πολύ συχνά και είναι ένας ένα member του Cult of the Dragon. Okay. Κάνω νόημα στους άλλους για αυτό το πράγμα που βλέπω. Θα πάω μια βόλτα και από εδώ πάλι με Super Stealth. Να δω τι γίνεται και εδώ. Πιο πίσω. Μέχρι εδώ που τους βλέπω εδώ, τον βλέπω να χνοφαίνεται αυτόν. Για πες τι είδα. Κάτσε λίγο. Εκεί βλέπεις ένα πολύ μεγάλο πλάσμα σε ένα πάρα πολύ βρώμικο θάλαμο. Δυτικά λες τώρα. Ναι, το πλάσμα αυτό φαίνεται να τσακώνεται. Είναι ενευριασμένο και κάνει πολλά απότομες κινήσεις προς τα αριστερά. Τώρα, αυτός γυρνάει προς το μέρος του. Ναι. Είμαι με στέλθε. Ναι. Γυρνάει αλλά δεν σε βλέπει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σου φαίνεται σαν ένας γίγαντας. Α, γίγαντας. Οκ. Okay. Αυτός ο τύπος εδώ κάτω. Σε να ρίξω για αυτούς. Κάτω Κόριν βλέπεις ένα elf μαζί με κάποιους άλλους. Αυτό τη ράτσα elf την έχεις ξαναδεί στο χωριουδάκι στο οποίο βρισκόσασταν προηγουμένως. Σου φαίνονται να είναι κρατούμενοι, γιατί είναι πίσω από μπάρες. Μάλιστα. Φρουρούς βλέπω. Όχι. Δεν βλέπεις κάποιο φρουρό. Και αυτόν ίσα ίσα που τον βλέπεις βασικά. Οι μπάρες αυτές είναι πάρα πολύ ψηλές, υψώνονται μέχρι την κορυφή του ταβανιού και δεν καταλαβαίνεις από πού ανοίγει αυτό το κλουβί.
Πάνω είναι, δηλαδή οι μπάρες είναι παχτωμένες στο βράχο τέρμα πάνω, έτσι, δεν είναι ανοιχτό από πάνω. Σωστά. Αλλά και... βλέπεις μόνο την μπάρα και ένα elf, δεν βλέπεις κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, γυρνάω πάλι με Super Stealth πίσω εδώ στους συντρόφους και τους τα λέω όλα αυτά. Και τι θέλετε να κάνουμε, guys, να πάμε να ελευθερώσουμε τους από κάτω και όλοι μαζί να πολεμήσουμε τον δράκο, το γίγαντα, ή να πάμε από εδώ τέρμα πάνω και να δούμε τι παίζει με τον Cultist. Το πρώτο. Εγώ λέω πρώτα να ελευθερώσουμε τους φυλακισμένους. Στο καλό να είναι αυτός ο γίγαντας τώρα εδώ. Νόμιζα ότι οι γίγαντες γενικά τα πάνε άσχημα με τους δράκους. Είναι κάτι που δεν ξαναδεί. Γίγαντα τι είδους δηλαδή? Εγώ... φαίνεται giant giant ή απλά κάτι γιγαντιαίο? Γίγαντας λέει. Ο ήχος από το βούκινο ακούγεται και δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά σφυράνε δύο φορές. Από πού ακούγεται? Βούκινο. Από ποια μεριά? Περίμενε. Και εγώ ρίχνω, θέλω και εγώ να δοκιμάσω να δω αν μπορώ να καταλάβω πού έρχεται. Εγώ θέλω να καταλάβω τι κάνει. Α, ένα intelligence. Intelligence ή perception, τι θες? Και intelligence, δεν ξέρω να ρίχνω εγώ. Τίποτα. Εγώ έχω ρίξει κάτι για intelligence που μάλλον είναι καλό. Θα μου πεις αν καταλαβαίνω κάτι γι' αυτό. Αλλιώς δεν πειράζει. Ακούτε. DM, εγώ έριξα το ρολάρισμα το δεύτερο για το intelligence. Είναι απλώς δεν ξέρω γιατί δεν με αφήνει να κάνω πια skill rolls. Εγώ κόλλησα να ξαναμπαίνω. Κάνω restart το laptop. Ο ήχος τέλος πάντων ακούγεται από πολύ ανατολικά και φαίνεται να είναι πολύ αδύναμος γιατί περνάει από διάφορα τούνελ. Οπότε λέει ο Μακόλης, αφού ακούγεται από ανατολικά, πάμε προς την αντίθετη πλευρά, πάμε προς τους φύλακες και το γίγαντα, να ξεπεραδίδουμε αυτούς και μετά πάμε πάνω, που θα μας περιμένουν μάλλον. Okay. Αμάρθια, κάτσε να πω να δω τι έφερες γιατί πριν ρίξεις η κόλληση. Τέλειο, δεν θα έφερα καλό. Γίνεται θαμός πίσω από τον καταράφτη. Έχετε δει το, πώς το λένε, Eaters of the Dead, το 13ο πολεμιστής στα ελληνικά, με τον Παντέρας. Αμέ. Το είχα δει, ήταν ωραίο, ναι. Καλό, ναι. Ναι. Μ' άρεσε. Μια φορά το χρόνο το ξαναβλέπω πάντα, παιδιά. Μ' αρέσει πολύ. Ποιο? Το 13ο πολεμιστής. Α, το θέτει εγώ και εγώ το έχω μάθει απ' έξω, το έχω ζητήσει πολλές φορές. Γαμώ το, δεν πήγε καλά στο box office. Στο φίλε είναι πολύ ωραίο. Κάτσε δες το. Έχει μια επική μάχη πίσω από τον καταράστη, απίστευτη. Γιατί στο τέλος εκεί που, με τη μάχη που είναι τρομακτική. Ναι, ναι. Τρομερή. Δεν κάνει spoiler. Δεν κάνω. Ασιατικό, κινέζικο έτσι. Τι? Όχι ρε, είναι με Vikings. Όχι, όχι, το αντίθετο. Vikings. Ναι. Απλά ο Μπαντέρας παίζει έναν και καλά Άραβα, ο οποίος πάει πάνω στο βορρά σαν πρεσβευτής και συνενώνεται με μια ομάδα Vikings.
Νομίζω το λάπτοπ μου σέρνεται. Έχεις βάλει το Discord λοιπόν στο λάπτοπ. Τι το έβαλα στο κινητό τώρα. Ναι, και εγώ στο κινητό το έχω βάλει και στο λάπτοπ βάζω το Roll20, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, κολλάει όλη την ώρα. Είναι ένα πολύ παλιό. Λοιπόν, δεύτερη φορά λοιπόν που ακούστηκε αυτός ο θόρυβος και μάλιστα ακούστηκε δύο φορές αυτή τη φορά. Βανκόρη, εσύ καταλαβαίνεις ότι έρχεται από τα ανατολικά της σπηλιάς. Ναι, ναι. Και αυτά μέχρι τώρα. Λοιπόν, τους όλους ψηφίες. Το δικό μου το ρόλο το είδες. Τα ακούω από τα ανατολικά. Και λέω καλύτερα να σπάμε στις φυλακές και στο γίγαντα τώρα. Ναι, είναι κολλακό γιατί το έριξες. Ήταν το intelligent. Ναι, δεν με αφήνει να κάνω start roll για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι είχα χαλάσει. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο ήχος είναι κάποιος, ένα είδος συναγερμού. Το λέω στους άλλους, μοιάζει να έχουν εδώ συναγερμό. Μας περιμένουνε. Εκείνη την ώρα βλέπετε να περνάνε από το πέρασμα στα δεξιά σας δύο δημιουργίες. Τη μία βλέπετε τώρα είναι απλοί στρατιώτες. Φαίνεται να είναι απλοί στρατιώτες και από πίσω τους υπάρχει ένας, θα το λέγαμε, λοχαγό. Τους βλέπετε αυτούς? Τι κάνε? Ντυθείτε όλοι κάλτες. Όχι, εγώ δεν βλέπω κάτι. Τους βλέπω, ναι. Είναι σαν άλλες άλλο layer, βέβαια. Είναι σαν άλλες άλλο layer, ε. Α, είναι πάνω. Ή από το ποτάδι. Δεν είναι όμως. Επίσης, από επάνω βλέπετε να ξεπροβαίνουν κάποιοι γίγαντες και roll for initiative. Περάστε καλά. Okay. Καλά. Αλέξ, πόσο ψηλό είναι το σπήλαιο? Πόσο ψηλό είναι το σπήλαιο? 40 feet. Okay. Οι γίγαντες πόσο ύψος έχουν? 2 λεπτά να τα ανοίξω όλα και θα σου πω. Οι γίγαντες πόσο ύψος έχουν? Όσοι είναι στα 10 feet από μένα μπορούν να έχουν και ένα συν 4 στο initiative τους. Πολύ ωραία. Γιατί? Λόγω του ώρα, της αύρας που έχω από το subclass. Για να δω πώς λέγεται. Όχι, δεν ξέρω είστε όλοι, αλλά λίγο να δούμε. Aura of the Sentinel. Πρέπει να το κάνω. Τι πες? You emit the aura of alertness while you are not incapacitated. When you are any creature of your choice within 10 feet of your roll initiative, you gain 4 bonus to initiative. Ωραία, βάλτε το τέλος πάντων. Οι γίγαντες είναι 13 feet. Αλλά γιατί ρωτάς? 13 feet είναι οι γίγαντες. Για να πετάξω. Και ένα D8 από το gift.
πράγματα. Βάλε μας και τα bonus του Inigold. Τα συνολικά 13 εγώ. Βάλε και τα assist τα bonus, παιδιά, κάνω άλλα πράγματα τώρα. Ναι. Μόλις βρω τον τύπο μου. Πώς θα τα βάλουμε. Ενώ δεν βλέπουμε το χαρακτήρα, δεν μπαίνει πήγε ο χαρακτήρας μου για κάποιο λόγο στο τέτοιο. Εγώ λογικά δεν έχω τα bonus. Είμαι 15 feet μάλλον από τον Inigold. Θα βάλεις, θα κάνεις διπλό κλικ στο νομεράκι που έφερες δεξιά στο turn order και θα το κάνεις edit. Wait. Κλικ edit, δεν κάνει. Δύο αριστερά κλικ κάνεις, δύο αριστερά κλικ. Κάνε δύο αριστερά κλικ στο νούμερο και θα σου αφήσω να τα αλλάξεις. Το ίδιο, πατάω δύο αριστερά. Ενώ δεν βρίσκω εικονίδιο δικό μου εγώ. Στο δικό σου νούμερο. Ένα κλικ. Δεν βρίσκω το δικό μου, να υπάρχει. Το Inigold, ναι, δεν υπάρχει. Ξανακάτω, ρίξτε. Στο εσείς λέτε στο turn order. Ναι, Inigold δεν υπάρχει. Το Aurora δεν υπάρχει. Η Aurora δεν έρχεται. Είμαι εγώ, οκ, το κάνω edit τώρα, 13 λοιπόν. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ωραία, κάνε μας όλοι. Τι να φαίνει τη σειρά. Εγώ δεν είσαι σακό, πως δεν μιλάω για να μην έχει πεσέ. Εγώ δεν είσαι initiative. Θα το έρθω από το γενικό, ε. Δεν καταλαβαίνω. Απλά να βάλεις και συν 4, επειδή είσαι στα 10 από τον Inigold. Έχεις 18, άρα θα πας 22 τώρα. Λοιπόν, παίζει πρώτα. Ένας λοχαγός, ο οποίος έρχεται από το τούνελ. Φτάνει εδώ. Και τι κάνει τώρα αυτός. Πες μας λίγο, το περίπολο αυτό είναι humans. Είναι humans όλοι, ναι. Είναι human cultist. Αυτός λοιπόν ο λοχαγός εδώ θα έρθει κοντά και θα προσπαθήσει να χτυπήσει την Aurora. Okay. Αλλά δεν σε φτάνει μέχρι εδώ. Εδώ θα είσαι, θα σου ρίξει με ένα range attack. Να σου πω εσύ. Όχι. Θα σηκώσει μία σφαίρα. Ναι. Και θα σου κάνει 45 cold damage. Θα βγει λοιπόν μία ακτίνη. Τι? Χρειάζεται να ρίξω κάτι σε DC ή όχι? Όχι. Ποιος θα ρίξει αυτό το damage? Αυτός εδώ. Οκ.
Okay. Κατάλαβα ότι η Aurora πόνεσε, έτσι, με αυτό που τους έκανε αυτός. Πόνεσε. Πολύ πόνεσε. Όχι λίγο. Επίσης, θα πετάξει, θα βγάλει φτερά και θα πετάξει. Mm. Σαν ένα... Ναι, αλλά πολύ λίγο. Και θα σου κάνει αμάρθεια. Θα χάσει, εδώ πέρα έχει φως. Όχι. Ναι, έχει φως. Όχι, εγώ βλέπουμε Dark Vision τόση ώρα. Αυτοί εδώ έχουμε φώτα, κρατάνε πισούς. Ωραία, βάλε ένα πισό να φαίνεται τουλάχιστον. Νομίζω είχε πει ότι πήγαν κάτι δάδες εκεί και αναμένες. Να είχα βάλω. Δάδες στο, στο δωμάτιο εδώ πάνω, δεν ήτανε. Στο δωμάτιο πάνω, ναι. Δεν ήτανε εδώ πέρα που είμαστε, ήτανε κάπου εδώ οι δάδες, μέσα. Σωστά. Εδώ λογικά που είμαστε δεν πρέπει να έχει φως. Αν βλέπεις Dark Vision... αυτοί έρχονται και κάνε πισούς. Α, οκ, okay, δεν το ήξερα αυτό, ωραία. Οκ, okay, ρίξω damage. Θα σου κάνει λοιπόν δύο επιθέσεις. Θα σου κάνει 14 piercing damage και 7 cold damage. Οκ. Okay. Η δεύτερη του επίθεση θα στοχίσει. Okay. Παίζει η Aurora. Αυτός πετάει από πάνω μου. Όχι. Αυτός προσγειώθηκε δίπλα σου. DM. Αλέξ, δεν μπορώ να βάλω το χαρακτήρα μου στο turn order. Μπορείς να μου τον βάλεις εσύ με 16. Άλεξ. Ναι, το άκουσα. Τέλεια. Παίζει η Aurora. Κάνει ένα πλάι της δεύτερης σε ποιο. Το πιτά αυτό είναι και πέρα που με χτύπησε. Τον τυφλώνω. Μάλιστα. Προσπαθείς να τον τυφλώσεις. Τι DC έχεις τεκμή. Τυφλώθηκε, ναι. Είναι τυφλός. Και γυρνάω στα υπόλοιπα μέλη και λέω προσέξτε, γιατί αυτοί οι κοιτάδες κολλάνε πάρα πολύ. Παίζει αυτός εδώ, ο οποίος θα έρθει εδώ δίπλα. Ξέρω και την απόσταση, όσο δεν ήταν. Μετά. Και αυτός θα κάνει το ίδιο εδώ και θα έρθει εδώ στην αμάρθεια. Αυτός θα βγει από το τούνελ, θα πάει εδώ. Αυτός θα πάει εδώ και παίζει ο Βανκόρης. Λοιπόν, ο Βαγκόρης θα κάνει ένα Spirit Guardians. Μπορείς να μου κάνεις την άβρα μου 15 feet. Θα μπορείς να το βγάλεις εσύ ή να το κάνω εγώ. Κάτσε να δοκιμάσω, να δοκιμάσω. Ό,τι μπορείτε να κάνεις. Λοιπόν, 15 feet άβρα. Να στο κάνω και move. Ωραία. Λοιπόν, Spirit πολύ. Guardians. Τι άλλο κάνεις? Ναι, ναι, να ρίξω τώρα για, θα σαν bonus action, επειδή έκανε το Spirit Guardians, δεν μπορώ να κάνω άλλο spell, οπότε προς το παρόν δεν κάνω κάτι άλλο, πάω προς τα πάνω να πιάσω και τον άλλο τυπά, θα ρίξω για αυτούς τώρα για να δούμε πόσο τα μας τρώνε, έτσι, ναι. Όχι, στο γύρο τους. Όταν παίξουν αυτοί, θα στο γύρω τους. Οκ, εντάξει. Οκ, αυτά εγώ. Λίοντιν. Ο Λίοντιν θα ρίξει σε αυτό το παλικάρι 3 Eldritch Blast
Είναι ένα, δύο, τρία. Τα βλέπεις. Νομίζω το ένα δεν χτυπάει, έτσι. DM. Γουένι, περίμενε λίγο. Κάτσε να σου πω. Ποιον χτυπάς, τον κάτω. Ναι, αυτόν. Αυτόν. Έστειλα τρεις. Αυτόν. Ναι. Το ένα χτυπάει μόνο. Με τις δύο επιθέσεις σου τον σκοτώνεις. Τέλεια. Και η κίνησή μου έρχομαι εδώ. Okay. Αμάρθια παίζεις. Να έχει κι άλλο από κάτω. Bonus action. Καθάρω Hunter's Mark. Σε αυτόν που είναι μπροστά μου, που έριξε το μεγάλο damage. Και χτίσε, ναι, και εμένα και την και την, ναι, Aurora. Και το κάνω damage. Πάμε. Ενεργοποιώ το Hunter's Mark. Έχω συγκέντρωση. Λοιπόν, Hunter's Mark μπορεί να πάμε. Πρώτο attack. Είναι εμείς. Θα ξανακάνω με το skill αυτό, σου θυμίζω. Θα προσπαθήσω, ναι, να το κάνω να χτυπήσει αυτή τη φορά, να το ξανανοίξω δεύτερη φορά. Το και σπλάρι. Το ρίχνω. Οπότε πάλι για το πρώτο attack. Πάλι μια δεύτερη προσπάθεια. Είναι μη. Okay, δεύτερο attack. Χτυπάει. Δεν έχω disadvantage, σου θυμίζω, γιατί έχω crossbow expert. Και θα φάει, ναι, και ένα 2-8 επιπλέον σε αυτό το damage που βλέπεις. Ναι. Το Hunter's Mark. Όχι, το Hunter's Mark είναι μέσα νούμερα υπολογισμένο. Α, εντάξει. Έφαγε από το, skill που έχω. Και γιατί και έχω ένα τρίτο attack. Στο πρώτο γύρο. Το οποίο το ρίχνω τώρα. Είναι και hit. Σε αυτόν εδώ όλα, Και τέλος γύρω. Είναι πολύ πληγωμένο. Παίζει. Ναι, ναι. Ένα άλλο Dragon Claw, το οποίο θα έρθει εδώ. Let me play! Και αυτό εδώ. Θα βγει και θα έρθει εδώ. Παίζει ο Κόρι. Κόρι ρίχνει. Αυτός εδώ πέρα τους δύο. Πρέπει να είναι ο Μάρκο. Μάρκο. Αυτοί οι δύο. Ναι. Αναπνέει το μικρόφωνο. Μπροστά. Ποιος είναι χειρότερα χτυπημένος? Ποιος είναι χειρότερα χτυπημένος από αυτούς δύο μπροστά? Ωραία. Ο λοχαγό. Ρίχνω στο λοχαγό. Ρίχνω στο λοχαγό ένα βέλος. Ναι. Ναι. Χτυπάς. Παίρνει και τα δύο αυτά. Ναι. Και μετά πετάω ψηλά. Να είμαι out of reach. Και κάνω dash. Ως εδώ πέρα εδώ. Ψηλά πολύ. 40 feet. Να, ας πούμε ότι πας, ας πούμε, στα 30 feet. Κάπου να μην μπορεί να με φτάσει ο γίγαντα. Κάτσε να δω αν σε φτάνει. Ο γίγαντας θα σε φτάσει άμα περάσει από το πλάτο. Πώς με φτάνει, σαν για να σου κάνει ένα. Με τι με φτάνει? Είναι 13 φύτα. Έχει και ρίτσο. Εσύ πόσο ύψος έχεις? Εσύ πόσο ύψος έχεις? Πόσο ψηλός είσαι? Ο Κόριν είναι 40 εκατοστά, 40 εκατοστά είναι. 40 εκατοστά. Ναι, είναι λίγο πάνω από ένα φίτ ο Κόριν. Χάφλινγκ είναι, ρε. Κοίτα, είναι 40 φίτ το ταβάνι. Ο γίγαντας είναι 13 φίτ. Υπάρχει ένα κενό 27 φίτ.
Ναι, όχι, δεν έχει τόσο reach. Είναι... Νομίζω ότι σου να... Εντάξει. Είμαι small. Είμαι small. Δες αυτό. Ε. Παίζει... Αυτό εδώ το Dragon Claw, το οποίο θα έρθει εδώ και θα πάει να μικαιρώσει την Aurora. Είναι τα σύνορα του το να κουμπάω με το, με το area μου ή όχι? Ο Aurora θα σου κάνει 9 slashing damage και θα προσπαθήσει να σε ξαναμαχαιρώσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Παίζει ο Ινγκολτ. Ωραία, επειδή βλέπω να μπαίνει πολύ κόσμος από αυτή, από αυτή την πλευρά, κάνω αυτό που θα έκανα και πιο πριν, αλλά δεν έριξα και τα καλό initiative και καστάρω εδώ web για να το κλείσω, για να κλείσω αυτό το άνοιγμα που πετάγει τώρα σε αυτός ο κόσμος. Web. Ναι. Okay. Το web έχει λοιπόν τα χαρακτηριστικά του. Είναι, γεμίζει ένα 20 foot cube στο σημείο που θα κάνω για τη διάρκεια. Είναι difficult terrain και είναι επίσης λίγο obscured. Δημιουργεί ένα obscuring επίσης. Μεταξύ των δύο τείχων το κάνω για να κρατάει καλά και είναι... Ναι. Κάθε πλάσμα που ξεκινάει το γύρο του στα webs, ή άμα μπει σε αυτά, πρέπει να κάνει dexterity save. Αν κάνει fail, είναι restrained. Άρα θα κάνει εδώ σωστά. Πώς? Το κάνει εκεί, σωστά. Περίμενε να σου το ξέρω. Εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο εδώ, το μεγάλο. Να το πιάσω, να το. Εκεί να το σχεδιάσω κάπου. Είναι ο. Δεν είναι τούνελ. Μάρκο, αναπνέει το φωνό. Δεν μπορώ να μην αναπνέω και να πεθάνω. Τι σαν μικρόφωνο είναι αυτό? Αναπνέεις κάπου. Λοιπόν. Ο αναπνευστήρας είναι, γιατί είμαι στο νερό τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Μάνο, πες μου να καταλάβω εδώ δηλαδή. Πέρα... Τι είναι? Εδώ πέρα είναι μια όχθη η οποία υπάρχει, στην οποία υπάρχει νερό. Okay. Είναι μια λίμνη με πολύ μαύρο νερό. Α, κατάλαβα. Νόμιζα ότι ήταν τείχος από εκεί. Άρα δηλαδή υπάρχει είναι... ένα τούνελ. Άρα δηλαδή μετά εκεί εδώ. Και το οποίο έχει πόδι. Ναι. Α, από εκεί βγαίνανε. Ναι. Το τούνελ είναι εδώ. Άμα βάλεις το token σου λίγο πιο κοντά, θα το δεις, εδώ. Ναι, το έβλεπα και πριν. Ωραία. Αλλά δεν κατάλαβα το κάνεις... συγγνώμη. Πώς σβήνω πράγματα αυτά, τώρα. Θα τα σβήσω εγώ. Okay. Ήθελα εκεί πέρα, πάντως, εκεί στο τούνελ να φτιάξω εκεί ένα web, να το κλείσω. Εδώ, που το έκανες με το κίτρινο. Ναι, θα ήθελα να κλείσω το πέρασμα λίγο, να τους μπλέξω εδώ, γιατί εδώ κάνει να κάνει ένα κύβο 20 feet. Ωραία, ας πούμε ότι μία άκρη είναι εδώ και η άλλη είναι εδώ. Ναι. Πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω. Ναι. Πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω. Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το action. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Λοιπόν, παίζει... Αυτό μετά κινείται λίγο πιο κοντά στους άλλους. Να. Ναι, εδώ, καλά, ωραία. Το οποίο πάει εδώ. Και τώρα παίζει ένας από τους γίγαντες. Ο Πάνο. Άνετα, θα έρθει η Aurora δίπλα σου. Εδώ. Να του ρίξω το Spirit Guidance τώρα. Ναι. Τι DC έχεις?
Μια στιγμή το έκανα τώρα. Δεν το έχω κάνει τετάρτου και τρώει αυτά που ωραία, βλέπεις. Ωραία. Έχω DC 18. Wisdom save. Μα δεν το έχω πιάσει ξύς το character sheet. Ωραία, ωραία, εσύ το DC σου, γιατί μου το λες. Σε γι' αυτό. Το armor class εννοείς μήπως? Οκ. 14 έχεις, εντάξει. Θα σου κάνει δύο επιθέσεις. Η μία μόνο θα σε χτυπήσει. Θα σου κάνει 9 piercing damage. Αυτός εδώ ο γιγαντάς φαίνεται να είναι πολύ μεγάλος και έχει δύο κεφάλια. Φαίνεται ότι τσακωνότανε με το άλλο του κεφάλι όταν τον είδε ο κόρης. Ενδιαφέρον. Ποιος είναι αυτό? Γι' αυτό και εμένα φαίνονταν με δύο κεφάλια, νόμιζα πως είχα ένα χέρι. Και αυτά τα πλάσματα είναι τρία. Είναι γίγαντες, τα οποία έχουν δύο κεφάλια. Και στο ένα του χέρι κρατάει ένα μόρνι. Στο άλλο του χέρι κρατάει ένα τσεκούρι. Και κάνει μία επίθεση με το ένα, μία επίθεση με το άλλο. Στο είναι το έτσι, αντίστοιχο πιάζει. Κεφάλι, έτσι. Έπαιξε αυτός, παίζει μετά ο κάτω γίγαντας, ο οποίος θα έρθει στο Λίοντιν και θα σε χτυπήσει με ένα τσεκούρι και με ένα Morningstar. Το Morningstar fail. Το τσεκούρι όμως θα σε χτυπήσει και θα σου κάνει 12 slashing damage. Ο Χριστός. Να μπορείς να το αφαιρέσεις από το HP σου. Ναι. Το αφαίρεσα. 1, 2, 3, 4. Θα πεθάνει ρε εσύ. Σε λίγο θα πεθάνει ο Λιοντίν. Έχω 104 health points. Πόσα έφαγες? 10 κάτι. Του λέω ρε εσύ, δεν βλέπεις το αριστερό σου κεφάλι, τι βαράς να πούμε, παρά το κεφάλι σου. Μπαίνει λοιπόν στο δωμάτιο ένας κόμμα Dragon Claw, ο οποίος βλέπει τον ιστό που έχεις φτιάξει, ρίχνει ένα πυρσό πάνω του και τον καίει. Του απαντάει από reaction λίγο δικός μου ότι είναι επικίνδυνο να παίζει με τη φωτιά, πρέπει να τη σβήσω. Okay. Μπορείς να φαντάσεις τι θα συμβεί στο επόμενο γύρο που θα παίξω. Τι γίνεται τώρα? Ξαφνικά το χώρο στον οποίο βρίσκεστε γεμίζει με ένα πράσινο αέριο πρέπει όλοι να ρέξετε ένα DC, ένα Constitution Saving Throw. Εγώ πάνω εκεί ψηλά. Με DC. Και εσύ πάνω εκεί ψηλά, ναι. Constitution Saving Throw, okay. Αυτοί που είναι μαζεμένοι εδώ. Αυτοί που, ναι, όσοι είναι στα 10 feet από μένα επίσης έχουν ένα συν 4 στο save τους.
Okay. Οπότε εγώ έχω αυτό που βλέπεις DM 10, συν 4. Εμένα δεν ξέρω πάλι, δεν μαθαίνει. Καλά, πιο παλιά μια χαρά τα έκανε τα σεβια. Τώρα κολλάει το ρημάδι. Έχω χαλάσει το app. Λοιπόν, το κάνω καθαρό 20 και προσθέτω συν 6. Ωραία. Αυτό είναι μόνο το σκέτο ζάρι για το Constitution save. Μου έφερα Constitution, τώρα δεν ξέρω αν είναι παραπάνω. Δεν το έφερα. Όχι, λοιπόν, δεν το φέραμε, τι παθαίνουμε. Ο Λίοντιν είναι poisoned. Οι άλλοι δεν έχετε κουραστεί. Αυτό τι σημαίνει αυτό. Καλέ. Δεν τον είδες. Okay. Αλλά κάτσε να σου πω τι σημαίνει αυτό για τον Λίοντιν. Λέει ότι έχει disadvantage σε attack roll και ability check. Μάλιστα. Επίσης, αμάρθεια. Βλέπεις ένα βέλος να έρχεται κατά πάνω σου, το οποίο αφήνει μια πράσινη αύρα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το βέλος δεν είναι amplified με κάτι. Σε μένα έρχεται. Ναι. Okay. 12 force damage και 8 poison. Το βέλος αυτό. Έτσι. Ποιος φωνάζει πάλι? Το βέλος αυτό, αμάρθεια, καταλαβαίνεις ότι ήρθε από εδώ. Κάπου εδώ. Είναι μαύρο το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε και δεν φαίνεται στο χάρτη. Βάλε κάτι άλλο, Άλεξ. Και το ping. Έχεις μαύρο χρώμα για το ping και στο χάρτη δεν φαίνεται. Πώς κάτσε να το... Στο εικονίδιό σου. Κάτω αριστερά, στο εικονίδιό σου το αλλάζεις. Ας βάλουμε κόκκινο από εδώ. Okay. Αλλά την κατεύθυνση σου λέω, όχι το επικεντρό. Ναι, okay. Δηλαδή από εδώ. Okay. Παίζει ο άλλος λοχαφός, ο οποίος θα έρθει εδώ. Θα υψώσει ακόμα μία μπάλα. Και αμάρθεια θα σου κάνει 19 πλάς 24 30 46. Αυτό σου κάνει fire damage. Τι λέει ρε φίλε? Τι μας τρακίσανε εδώ πέρα. Καλά, εντάξει, πήγαμε με stealth και μας την πέσανε όλοι παντού, ρε φίλε. Αυτά δεν γίνονται, έτσι. Οκ. Αλλά εγώ με το που δω κάτι παντού μας κάνει. Τώρα εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Επίσης αυτός... Κάτσε να ρίξω και ένα κονσίτρο. Θα... Θα έρθει εδώ. Δείξει δηλαδή, αλλά θα πετύσει και θα προσδεθεί μπροστά σου. Και τι δίνεις? Α, το Handelsmark. Το Handelsmark. Ναι, ναι. Α, ο δεύτερος εννοείς. Θα πηδήξει λοιπόν, θα πετύξει. Ναι, ναι. Θα πει το Spirit Guardians, ρίξε για damage. Τι τις είχες, είπαμε. Α, καλά το έχεις, εντάξει. Wisdom ρίχνει, έτσι.
Ναι. Ωραία. Είναι radiant damage αυτό. Είναι νεκρότικο, ό,τι θέλει ο Βανκόρης. Παίζει αυτό εδώ το Dragon Glow, το οποίο έρχεται εδώ, μπαίνει μέσα, πάει να χτυπήσει την Aurora. Είσαι πάλι για το damage. Το χάσε. Ρίξε damage για το Spirit Guardian. Σας πάρουμε το ίδιο. Όχι, δεν ρίχνω το ίδιο. Πανκόρης, ακούς? Ωραία. Πάει να χτυπήσει αυτό το νερό. Μία, δύο. Η μία θα δώσει. Έχει... Α, όχι, και οι δύο πετυχαίνουν. Οι 12 slashing και οι άλλοι 2 slashing. Συνολικά 14 slashing damage. Και ο Γκρούντα Γκούργα. Ακόμα ένα έτοιμο λοιπόν θα έρθει εδώ. Και τρέξει μετά εδώ. Θα κάνει το γύρο και δεν θα κάνει τίποτα. Τελειώνει το γύρο του εδώ. Το άλλο το τυφλό. Και πάλι damage. Βανκόρης ρίξε damage για το Spirit Guardians. Πανκόρης, ακούς? Μας ακούς? Ρίξε CDM. Πού είναι ο Πανκόρης? Έφυγε. Ναι, δεν ξέρω. Πεθαίνει τώρα στον αυτός. Παίζει Aurora. Παίζει Aurora. Και αυτή έφυγε. Δεν παίζει Aurora, παίζει το άλλο Dragon Claw. Δεν ξέρω. Μπορούν και να βγαίνουν. Μ' ακούς τώρα, DM. Ξανά damage για το Spirit Guardians. DM, ακούς? Στο χωρίς. 17, πεθαίνει αυτός. Μ' ακούς τώρα, DM? Ναι. Ξαναρίξε για τον άλλο. Αμπεραλέ. Άλλο το πήρε στο 1 και 16. Ναι, μόνο εγώ τον ακούω. Τον ακούω, αλλά με διακοπές, το Μαγκόρης. Για σένα ακούω με διακοπές. Αμπεραλέ! Μαγκόρης, άμα θες βγες και ξαναμπες, γιατί δεν ακούγεσαι. Έχει πρόβλημα το chat ή κάτι άλλο, στο καλό είναι αυτό. Οι άλλοι, δεν έχω θέμα με τους άλλους. Μας κάνουν σαμποτάζ. Αμπεραλέ, αμπεραλέ είναι. Και εσύ μαλακές ρε Μαρκο και το κάνεις χειρότερο. Ναι, αλλά τώρα τον έχασε το γύρο σου, Τζόρτζια. Αφού είχα μπρεθεί. Έλα, βάλ την να παίξει. Βάλ την να παίξει.
Στον επόμενο, κάτσε να ρίξει το. Θα το παίξω εγώ το Vancouver και τι δεν παίζει αυτό. Κούτος αυτός. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Ναι, ναι. Ναι, το έχω ρίξει, να ρίξω και, το έχω ρίξει δύο φορές για Spirit Gardens που μου είπες. Είναι τα δύο τελευταία. Ναι. Θες να ρίξω κι άλλα? Ναι, είναι πολύ. Περίμενε. Λοιπόν, εντάξει, το χάνουν αυτοί και... Πεθαίνουν. Σπίτους, οπότε και αυτός πεθαίνει. Αυτός εδώ θα έρθει κοντά. Μετά το πέθανε, παίζει ο Βαρκός. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν βλέπω, η Aurora έχει πέσει? Η Aurora είναι τραυματισμένη, δεν έχει πεθάνει. Λοιπόν, θέλω να μου πει η Aurora πόσο είναι το maximum HP της και πόσα HP είναι τώρα. Κάτω από το μισό του HP. Ναι, πόσο είναι το maximum, πόσο είναι και πόσο έχεις φάει? Το μάξιμο είναι 80 και είμαι στα 15. Ναι, ναι. Και πώς είσαι τώρα? Στα 15. Οπότε σου δίνω άλλα 35 για να πας στο μισό. Και εσύ, αμάλθια, για πες μου, πόσο είναι το μάξιμο και πόσο είσαι τώρα? 124 και είμαι στα 37. Οπότε σε σένα δίνω τα άλλα 25. Okay. Προς το παρόν θα πάρεις, αργότερα και άλλα. Εντάξει. Αυτά και σαν bonus action κάνω ένα spiritual weapon στον γίγαντα αυτόν εδώ. Ρίχτω. Ρίχτω. Ναι, ναι, το ρίχνω μια στιγμή. Δεν ξέρω αν χτυπάει για τόσο όσο βλέπεις. Για τόσο. Παίζει αμάλθεια. Okay. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι στη μούρη μου, έτσι. Ο Λιοντίν, ναι, δεν παίζει. Όχι, μετά. Λοιπόν, δεν θα μεταφέρω τον Χάντερμακ προς το παρόν, θα του κάνω ένα τακ. Βγάζεις από αυτό το ένα... Βγάζεις το ένα damage, hit. Δηλαδή είναι μείον ένα σε αυτό που βλέπεις. Γιατί ξέχασα να βγάλω το Hunter's Mark, ωραία. Σε αυτό που είναι μπροστά μου, ναι. Χωρίς disadvantage, έχω sharpshooter. Δεύτερο attack. Δεν χτυπάει, οπότε το ξαναρίχνω με το Stalker's Fury, αυτό χτυπάει. Το δεύτερο δεν χτυπάει, το τρίτο χτυπάει, ναι. Το δεύτερο και το τρίτο είναι το δεύτερο attack μαζί, γιατί χρησιμοποίησα το skill που έχω αν χάσω ένα attack γύρω. Και bonus action αυτό εδώ, το οποίο μάλλον δεν χτυπάει, φαντάζομαι. Και τέλος γύρω. Όλα αυτά τα attacks πάνε σε αυτόν που είναι μες στην αύρα.
Ναι. Παίζει το Dragon Claw αυτό. Θα έρθει μέσα και ρίξε Vancouver. Περνάει δίπλα από τον Ingold, δεν τρώει attack. Όχι, δεν πέρασε δίπλα από τον Ingold. Να το ήρθε. Αυτό είναι εδώ, Ingold. Τώρα αυτό που βλέπεις, DM. Ο Ingold είναι εδώ, αμάρθεια. Εγώ τον βλέπω εδώ. Το άλλο που έκανες πινκ είναι ένα Dragon Claw. Ναι, εγώ είμαι εδώ. Εντάξει. Κάνε ένα ρηπό. I'm sorry. Το έχασε, ναι. Αλλά κατάφερε, δεν το σκότωσε. Αμάλθια, θα προσπαθήσει να σε χτυπήσει με δύο να συνητάρ. Σου κάνει μόνο μία, το ένα attack. Θα σου hit. Σου κάνει αμάλθια 8, το βγάζω εγώ. Ωραία. Θα έρθει πάνω να πάει να χτυπήσει την Aurora. Πού είσαι, Aurora? Έχεις βγάλει το τόπιν σου από εδώ. Φυσικά το να το πάτε. Σου κάνει 13 slashing damage. Βάλε το token σου πίσω, Aurora. Παίζει ο Corin. Ο Λίοντι δεν θα παίξει. Βλέπεις το turn order, εσύ, Μαρκό. Και γιατί δεν σου μιλούσε, δεν ήσουν αυκού. Δεν ήμουν αυκού. Από αυτούς εδώ, τους Dragon Claw εδώ μπροστά, στην Αμάλθια, ποιος είναι ο πιο χτυπημένος? Ο αριστερός. Ωραία, του ρίχνω ένα βέλος. Ναι. Το χτυπάς. Και τα δύο τα παίρνει και ανατινάζεται. Και πεθαίνει. Πεθαίνει. Ωραία. Κάνει και... πλάς. Έχουμε εδώ... Λοιπόν, το dash μου φτάνει για να εξερευνήσω αυτά τα κάγκελα και να βρω έναν τρόπο να ελευθερώσω αυτούς τους δύο μαλάκες, τους πολλούς μαλάκες. Βλέπεις κι άλλους εχμάλωτους και στο τέλος του... της αίθουσας αυτής βλέπεις ένα άγαλμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι άγαλμα είναι. Πάντως τα κάγκελα αυτά είναι σε όλο, σε όλο το, σε όλη την, σε όλο τον τοίχο. Ναι, τα πήγα πιο πέρα, έχει βράχο. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει η καγκελόπορτα, κλειδαριά, κανένας τρόπος, τίποτα. Όχι. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο κάγκελα. Τι καταλαβαίνω. Παίζει αυτό το... θα τα πούμε μετά, τώρα έχουμε κομμάτι. Οκ. Πάει... θα σου κάνει 15 slashing damage. Η άλλη του επίθεση από τη χάνει. Παίζει ο Ινικόλ. Λοιπόν, ο Ινικόλ κοιτάζει. Με λίγο, λοιπόν, από πού ήρθε ο τύπος που ρίχνει τους πυρσούς? Πάρα πολύ κρατάνε οι πυρσούς. Ήρθαν από αυτό εδώ το τύπο. Α, ωραία, ωραία, οκ. Okay. Είπαμε. Άρα λοιπόν μετακινείται... Πλέον έχουν μπει όλοι μέσα. Ωραία. Μετακινείται ο Ενικόλτ εκεί κοντά σε έναν αποδάφτους. Ναι. Και λέει πρέπει να σβήσω τις φωτιές. Και
και μετράει ένα μετράει από το... και μετράει ένα 60 feet κόνο εδώ κόνο με το staff του και κάνει του ρίχνει ένα cone of cold σε όλους αυτούς εκεί τους okay. Να ρίξω το τέτοιο του spell. Σε Constitution Dexterity. Και νομίζω είναι Constitution. Δεν πιάνεις κανέναν δικό σου. Okay. Όχι κανέναν. Γι' αυτό το μετακινήθηκα τους σύνολους. Κάνω στους προστινούς. Constitutions. 1, 2, 3, 4, 3. 33. Ναι, 33 μέγιστο. Τα πεθαίνουν όλα. Και βλέπεις και γίνονται κρίσταλοι ρε. Σβήνουν και σβήνουν και πίσω φυσικά. Ένα γάλματα. Τι τους δεν σβήνουν. Ο γίγαντας του το ρίξα. Το έχασε. Ο γίγαντας δεν έχει ο άλλος ο γίγαντας από ψηλά. Περίμενε. Ο γίγαντας τι έκανε. Κόβε τη φωνή σου κατά καιρούς, δεν ξέρω γιατί. Κόβε τη φωνή σου. 13 piercing damage. Τι έκανε ο γίγαντας. Θα την χτυπήσει με ένα με το Morning Star. Το Battle Axe είναι εμείς. Και θα της κάνει 13 piercing damage. Η Aurora πέφτει ο γίγαντας από κάτω θα πάει να χτυπήσει πάλι τον Λίοντιν. 2 Λίοντιν θα φας 18 slashing damage από τον Battle Axe. Okay. Η άλλη επίθεση είναι εμείς. Aurora. Όχι, αμάρθεια. Θα φας ακόμα ένα φέλος, το οποίο θα σου κάνει 17 damage. Το ένα είναι 13 force, το άλλο είναι 4 poison. Και... όχι, ο Ρόρα είναι αυτό. Ο Ινιγκόλτ. Όλοι σας βασικά πάλι εκεί που είστε, τέλος θα σου πω. 20. Ωραία. Πιάνει και ένα γίγαντα. Ένα Constitution Saving Throw. Αυτό τι είναι. Ο Ινιγκόλτ, ο Βανκόρης, η Ενάκια. Okay. Και ωραία εσύ το τρως από default. Δεν είναι spell, όχι. Γεμίζει πάλι η αίθουσα ένα πράσινο αέριο. Είναι συν 6 αυτό που έριξα. Εγώ είμαι κάτω, τι λες ότι τρως. Θα σου πω τι τρως. Καταλαβαίνω από που έρχεται αυτό το αέριο. Όχι, δημιουργείται μπροστά σου. Η αμάλθεια. Εγώ και συν 4 από τον Ινίγκολ. Ναι, ναι, το ξέρω. Λέω ότι περιμένω να ρίξεις. Τι θες να σου ρίξω. Μην ξεχνάτε ότι όσοι είστε στα 10 φύτα από μένα έχετε και συν 4.
Λοιπόν, η αμάνθια είναι poisoned, που σημαίνει ότι στα ability check και στα attack roll τα ρίχνει με disadvantage. Για πόση ώρα είμαι poison? Για ένα λεπτό. Okay. Αυτός εδώ ο λοχαγός θα ξανασηκώνει σημεία μπάλα και θα προσπαθήσει να χτυπήσει, να σε χτυπήσει αμάρτια, αλλά είναι μισ. Okay. Θα είναι βγάλει το σπαθάκι του. Ναι, ναι, το ρίξουμε. Α, okay. Θα σου κάνει 14 6 piercing damage και 8 fire damage. 14 damage. Okay. Βανκόρις ρίξε Spirit Guardians. Έφυγε. Τόσο όσο βλέπεις. Ναι. Okay, παίζει αυτός εδώ, ο οποίος είναι dead. Παίζει αυτός. Βανκόρις θα έρθει δίπλα σου. Ρίξε ακόμα ένα Spirit Guardians. Έγινε γι' αυτό, περίμενε. 18. Ρίξω. Δίσαι 18 για όσο βλέπεις στο... Οκ. Και... Και εσύ... Έχουμε πρόβλημα στο chat, νομίζω. Ο Βαλκόρης έχει πρόβλημα στο chat. Εγώ τι έχω, για πέστε μου, μ' ακούτε τώρα? Τώρα ακούμε. Τι άλλαξες πριν? Τι άλλαξες δε? Τίποτα, έτσι μιλάει ο Βαλκόρης. Τι δεν ξέρω, τώρα το λάπτοπ είναι παλιό. Απλά το έριξα DM το Spirit Guardians και μου είπες ότι θα μου κάνεις επίθεση με το γίγαντα και περιμένω να μου πεις, αλλά δεν ακούω κάτι. Ναι. Τώρα σε αυτό που μίλησες, πριν ακούω ένα κριτς. 13 slash damage θα φας και θέλω Constitution Saving Throw. Για το spell ή για κάτι... Για το spell. Καλό. Τρως 13 slashing damage και πρέπει να ρίξεις ένα constitution saving throw. Okay. Ωραία, ένα update. Κάστε 13. Ακόρισε, άμα μπορείς, μπες με το κινητό, γιατί δεν σ' ακούμε. Οκ. Μπες με το κινητό σου, γιατί δεν σ' ακούμε. Ξή. Παίζει, αυτά εδώ έχουν πεθάνει, ο Βανκόρης... Εντάξει, μέχρι να μπει παίζει ο Λίοντιν. Ο Λίοντιν λοιπόν... Τώρα ακούτε? Ναι. Σας ακούμε. Ναι, πρέπει να βγαίνω και να ξαναμπαίνω. Κάτι κινητό χρησιμοποιώ, απλά πρέπει να μπαίνω και να βγαίνω. Ωραία, γιατί κάνε το αυτό γιατί δεν γίνεται. Και στην Νικολάη, αυτό. Το έχεις βάλει σε power saving μήπως? Ναι, ναι, απέναντι μου λέτε πότε δεν με ακούτε για να μπαίνω βγαίνω, κατάλαβες? Όχι, δεν έχω βάλει, έχω κανονικό power, αλλά δεν ξέρω. Είναι και το λάπτοπ λίγο παλιό. Παίζω εγώ. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα άλλο ένα preserve life. Ακούμε. Προσπαθούμε. Μ' ακούτε?
Ναι, πες το. Λοιπόν, κάνω ένα πιζέ, Βλάδι, δίνω 40 hit points στην Ολόρος και 20 hit points στην Αμάλθεια. Και με το spiritual weapon χτυπάω τον γίγαντα αυτόν εδώ. Χτύπα. Γιατί ρίχνεις με advantage? Για τόσο. Λάθος ήταν από πριν, είναι το... Ας το έξερε, είναι το 13, ναι, είναι το... από το Warcaster, sorry. Εντάξει, είναι εμείς. Okay. Παίζει αμάλθεια. Τελείωσα εγώ, τελείωσα. Ο Λιοντίν δεν θα παίξει. Ο Λιοντίν έρχεται εδώ, θα μου κάνει ο γίγαντας opportunity attack. Ναι, βέβαια. Παίξει. 12 slashing damage. Και άλλα 12. Και του ρίχνω αυτού νου άλλα 3 Eldritch Blast. Ναι, με τις Advantage. Με τις Advantage, λοιπόν, ρίχνω το πρώτο με τις Advantage, στα 14-15 δεν το χτυπάει, Είναι hit. Είναι hit και τρώει αυτό. Το δεύτερο, 17-29. Τα βλέπω τα νούμερα. Πάει αυτό. Και το τρίτο είναι αυτό. Είναι και αυτό hit. Λοιπόν, είναι 6. Ωραία. That's my turn. Τα βλέπω. Τέλεια. Αυτή παίζει είναι... αμάλθεια. Θα χτυπήσω αυτόν. Ναι. Και εγώ με τις advantage, τώρα που έχω poison. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο attack. Είναι hit. Δεύτερο. Είναι hit και πεθαίνει. Και τρίτο, θα χτυπήσω αυτόν που είναι πάνω, δίπλα στην Aurora, το γίγαντα, με bonus action. Και αυτό είναι hit. Α, όχι, δεν είναι. Είναι miss. Αν δεν είναι, με το Stalker's Fury θα ξαναρίξω. Και μάλλον δεν χτυπάει. Είναι πάλι, λοιπόν. Και τέλος γύρω. Πίσω Κόρη. Λοιπόν, ο Κόρη ρίχνει ένα βέλος σε αυτό το γίγαντα. Ναι. Μήπως λόγω του μεγέθους του γίγαντα έχω advantage. Όχι, είναι μη. Παίζει αυτό εδώ. Πάει να χτυπήσει πάλι την Aurora. Κάτσε, το χτύπησα. Φυσικά δεν τέλειωσα. Είναι εμείς, όχι. Και το δεύτερο. Δεν μου λες, προσπαθώ να καταλάβω πώς ανοίγουν αυτά τα κάγκελα. Έκανες attack τώρα. Το δεύτερο είναι hit. Ναι, θα σου πω το μετά στο τέλος του combat, εκτός αν θες ένα action, να ρίξεις ένα perception. Θα σου ρίξω. Τρώει και τα δύο τα νούμερα αυτά, damage. Ναι. Τα έφαγε. Και παίζει αυτό εδώ, Aurora θα φας. Σε χτυπάει με advantage. Ναι. 12 slashing damage. Και παίζει ο Inigold. Ο Inigold είπες? Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν... Σε αυτόν εδώ, ποιος είναι αυτός που είναι πιο κοντά? Α, ο γίγαντας. Στο γίγαντας δεν είναι λίγο εκτός της εμβέλειάς μου της κανονικής, άρα πρέπει να είναι... Ναι. Ενώ δεν είναι στα 5 feet, από μένα είναι πιο πέρα, είναι στα 5 feet, απλώς πες μου. Είναι στα 5 feet. Ωραία, τότε το χτυπάμε το staff.
Άρα πρώτο attack, αυτό είναι miss μάλλον. Ναι. Δεύτερο attack, αυτό πρέπει να είναι hit. Ναι. Αυτό το damage και τελευταίο attack. Πατήσε το καλό, γιατί δεν πατιέται αυτό. Πατήσε το καλό, θα το πατήσω από το άλλο. Και αυτό είναι hit. Γιατί δεν με αφήνει να το βάλω, να το πάλω, αλλά είναι, ένα D, είναι αυτό το D4 που ρίχνω, συν 4 το damage. Αυτό που έριξε συν 4. Παίζει ο πάνω γίγαντας. Ο Ρόρας χτυπάει μία με τον Battle Axe, μία με το Morningstar. Σου κάνει συνολικά 35 damage. Παίζει το κάτω. Λίγο την θα έρθει εδώ. Θα σου κάνει συνολικά 25 damage. Ο χρυσό. Ναι. Και εδώ πούντος. Νάντος. Θα δείτε να ξεπροβαίνει από τη θάλασσα, τη λίμνη τη μαύρη. Ένα elf. Aurora. Όχι ωραία, αμάρθεια. Θα έρθει εδώ, ρίξε για... Σένα θα έρθει. Ρίξε Βανκόρις. Πώς θέλω, να τόσο. DC 18, Wisdom Save. Εντάξει. Βανκόρις θα σου κάνει... Θα προσπαθήσεις δηλαδή, δύο επιθέσεις. Τι έχεις, πως είναι εμείς και οι δύο. Α, όχι, μία είναι hit. Α, οκ. Θα σου κάνει 4 piercing damage, μία poison damage. Πόσα poison είπες? 9. Πόσα poison είπες? 9, οκ. Okay. 9. Constitution. Ε, 19. Έχω advantage λόγω του work faster. Οπότε το περνάω. Okay. Ο γίγαντας από πάνω θα ρίξει ακόμα ένα Spirit Guardians. Έφυγε γι' αυτό. Είναι αυτό που βλέπεις. Πόπο, μάξιμο πήγε, μπράβο. DC 18 Wisdom. Το τρώει και θα σου κάνει δύο επιθέσεις. Η μία θα σε χτυπήσει ή θα σου κάνει 7 slashing damage. Ένα constitution. Aurora, ένα death save. Παίζει ο Βανκόρης. Κάτσε να σου ρίξω το 18, εφέρα το περνάω. Λοιπόν, εγώ θα πάω προς την Αμάλθεια.
Να μου κάνει ένα attack of opportunity. Να μου κάνει, δεν γίνεται δύο. Και οι δύο είναι και από κάτω. Βέβαια. Κάνε μου, κάνε μου και τις δύο, ναι. Γιγαντάς. Ναι, ναι. Εμείς. Ναι, ναι. Και ο άλλος μης. Οπότε, κάνω ένα, σαν action, ένα lesser restoration στην αμάρτια για να της βγάλω το poison condition που έχει. Και σαν bonus action κάνω ένα guiding... Όχι, δεν μπορώ να κάνω, έκανα... Αυτά. Αυτά. Οκ, okay, παίζει ο Λιοντίν. Λοιπόν... Bonus action, βάζω spiritual weapon σε αυτόν που έφερε στον... πώς το λένε τον τύπο... Εδώ. Τον Έρωβαϊν. Αυτόν και τον προσπαθώ να τον χτυπήσω. Ας σου ρίξω ένα D20. Είναι critical. Φαντάζομαι 1D8. Περίμενε 2 λεπτά. 2D8. Το spiritual weapon. Δεν ξέχασα το spiritual weapon. Πόσο είναι? Δεν πειράζει τώρα. Από πού το πήρες το spiritual weapon? Okay. Που έριξες Λιοντίν. Τι εννοείς από που το πήρα? Δεν το πήρα από πουθενά. Έχω spiritual weapon. Πού το έχεις? Α. Μήπως, αλλά μήπως μπέρδεψες τα κλάς. Σωστό, σωστό, δεν έχω, ναι. Οπότε ρίχνω ένα attack στο γίγαντα που είναι δίπλα μου με το War Pick. Φαντάζομαι τον χτυπάει και αυτό είναι το damage του τρώει. Και that's my action. Είσαι μάλιστα. Για μάθημα θα στοχεύσει αυτόν. Καταρχάς αυτός εδώ που είναι δίπλα μας, ποιος είναι? Είπες Νέρο Βέιν, μαγός. Δεν είναι μαγός. Αυτόν, δεν σου φαίνεται. Απλά να ξέρεις, αμάλθεια δεν έχεις πια το poison condition, οπότε ρίχνεις κανονικά. Okay, θέλουμε να το σκοτώσουμε αυτόν. Εσύ τι θέλεις? Μας επιτέθηκε, δεν μας επιτέθηκε ή όχι? Ναι, ναι. Ωραία. Κάτσε να πάμε πρώτα το γίγαντα, στοχεύσου αυτόν. Και πάει ένα attack. Δεύτερο attack. Είναι hit. Τρίτο, ναι. Bonus action attack. Hit. Λογικά τα χτυπάνε όλα αυτά. Κάτσε να αυτό. Το τελευταίο χτυπάει. Ναι. Πέθανε. Ωραία, και τέλος γύρου. Παίζει ο Κόρι. Θα μπω μπροστά στο Βανκόρις και στον Νέροβι. Λοιπόν, ο Κόρι ρίχνει ένα βέλος σε αυτόν εδώ το γίγαντα. Τέλεια. Ναι. Είναι hit. Τρώει και τα δύο αυτά. Ναι. Θα κάνω ένα dash. Να. Οκ, ρίξε για Spirit Guardians, Βανκόρις. Ναι, ναι. Αυτό εδώ θα έρθει, είναι η Nicole δίπλα σου. Ναι. Και ο Dragon... Dragon... Έφυγε, έφυγε. Τόσο. Όσο βλέπεις, DC 18. Κάνει 10 slashing damage. Και το η άλλη του επίθεση είναι miss. Το πόσο είναι το hit, είπες?
10 slashing damage. Οκ. Okay. Να τα βάλω. Τι είναι το ίδιο damage που του έκανε? Τα βλέπω, ναι, τα βλέπω. Άμα ρίξετε κάτι, θα το δω. Οκ. Παίζει ο Inicolt. Μια στιγμή, okay, πολύ καλό. Εντάξει, θα βάλω τον damage μετά, λοιπόν. Ο Inicolt, σε αυτόν εδώ τον κοντινό του, εκεί που του έριξε το 10 slashing damage, του απαντάει με το staff, με το staff, και του βαράγει αυτός. Βάζει το κύριο. Γιατί για το hit μου έριξε D6 εδώ, τι στο διάολο έχει πάθει το σύστημα? Μου φαίνεται ότι έχει παίξει λίγο το character τέτοιο, μου μπορεί να κάνω refresh. Χτυπάει αυτό. Πόσο damage? Τότε ωραία, ήθελα να πω, λοιπόν, ωραία, άρα του κάνει αυτό το damage. Δεύτερο attack. Τι πάει, νομίζω. Αλλά ένα μιούτ λίγο εγώ. Σε παρακαλώ, πολύ. Πεθαίνει ο χειροκατασμός. Ωραία, και τελειώνω και το και, όχι μάλλον κάνω ένα bonus attack στον διπλανό. Σε αυτόν? Τον άλλο, τον Dragon Claw. Α, ναι. Στο Dragon Claw με ένα bonus action, με ένα bonus action. Άλλο ένα, εσύ το καλό που είναι. Ένα attack roll. Αυτό δεν ξέρω αν το χτυπάει όμως. Μάλλον στοχή, ε. Ναι. Miss, ok, αυτό. Α, όχι, α, ναι, είναι miss. Α, ο γίγαντας από κάτω θα πάει να χτυπήσει το Λίοντιν. Μία, δύο, Λίοντιν, το επίθεση θα είναι miss, η άλλη όμως θα σε χτυπήσει. Θα σου κάνει 23 slashing damage. Και ένα Spirit Guardian για τον Aerofane. Έφυγε τόσο. Οκ. Και αυτός θα σου κάνει δύο επιθέσεις. Μία, δύο. Η μία του θα πετύχει ο κορίς. Και θα σου κάνει 8 piercing damage. Ναι. Και 10... 20... πόσο? 3 και 5, 25 poison damage. 25? Ναι, poison. Και θέλει ένα constitution για 25 και 8 για 33. Είναι και το μισό, μου κάνει 25, 8, 33, άρα πρέπει να φάω 16 φορά 20, οπότε το πέρασα. Το έφερες. Αυτός πέθανε, παίζει ορόρα, ένα death save. Παίζει ο Βανκόρης. Λοιπόν, ο Βανκόρης, ο κάτω μου έχει πεθάνει που μου ρίξε. Αυτό, γιατί δεν βλέπω εδώ, αυτός εδώ έχει πεθάνει. Ο νερό, όχι, δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει. Θα κάνω ένα Toll the Dead σε αυτόν
και σαν spell ένα healing word στην Aurora. Οκ. Αυτά τα ρόλια που κάνω είναι απλά να δω τι συμβαίνει μετά. Οπότε η Aurora παίρνει πίσω 13 και παίρνω 4 εγώ πίσω. Και ρίχνω και ένα Toad the Dead στον από κάτω μου. Είναι Wisdom Saving Throw DC 18 για τον δεξιά, άμα το χάσει. Το έχασα. Άρα τρώει το δεξιά. Να. Παίζω Λίοντιν. Ο Λίοντιν θα επιτεθεί στο γίγαντα με το Warpick. Ναι, είναι hit. Και είναι damage αυτό που βλέπεις, 9. Και παίζει θα... ακόμα. Okay. Παίζει αμάρθεια. Ωραία, θα χτυπήσω τον Iron Vein. Πρώτο. Δεύτερο. Χτυπάει το δεύτερο. Όχι. Torch Fury, ξαναρίχνω. Ναι. Critical. Πας. Και τρίτο. Και το άλλο που πάει. Και τέλος γύρω. Όλα σε αυτόν. Πέθανε. Παίζει ο Κόριν. Έχουμε με στη DM στο γίγαντα δίπλα μου. Είναι hit. Και τρώει και τα δύο αυτά τα βέλη, τα χτυπήματα, τον damage. Πεθαίνει. Και τέλος. Okay. Αυτό ήταν, έχει τελειώσει τελείως το combat. Τι κάνετε? Τα σώματα. Προσγειώνομαι. Ψάχνετε τα σώματα. Βρέαστε κανένα healing potion. Βρίσκεται ένας από τους γίγαντες, είχε πάνω του, δεν το φορούσε, αλλά το είχε πάνω του, ένα belt of heal giant strength. Αυτός το φορούσε διαγώνια. Ξέρετε τι κάνει αυτό? Ωραίο αυτό. Το χρειαστεί ο Inigold μάλλον. Γιατί δεν έχει ρίγκο, τι ναι, έτσι, αυτό. Είναι πολύ δυνατό, είναι... Το δείχνω. Δίνει strength 21. Σε αυτό που το φοράει. Πού το λέει αυτό που δεν κατάλαβα, τι? Πού είναι αυτό? Strength 21, το strength σου πάει 21, είναι με attune. Το θες? Ναι, αλλά εγώ έχω ήδη 3 attune πράγματα. Θα βγάλεις ένα και θα βάλεις τη strength αν το θέλεις. Ωραία, μπορώ να βγάλω τώρα. Τι strength έχεις τώρα, Inigold? Τι πες? Τι strength έχεις τώρα, πόσο strength έχεις? 15. Σου κάνει, πάει 21 μετά, θα βαράσει ένα μισή. Ναι, απλώς να δω εδώ πέρα με τα tune τι έχω. Έχω tune το Clock of Displacement, το Staff of Roots και το Dragon Heart Amulet, όλα είναι καλά αντικείμενα. Το Dragon Heart δεν, εντάξει, μπορεί να, άμα θες να αντιμετωπίσουμε δράκο, να το κάνεις tune μετά, ξέρω εγώ. Αυτό θέλει μια ώρα. Δεν ξέρει πότε θα σου έρθει ο δράκος. Δεν του λες, περίμενε μια ώρα, παρακαλώ να κάνω ατιού. Όχι, άμα πούμε ότι ο εχθρός μας είναι κάποιος δράκος, τότε μπορεί να το φορέσει. Όπως μας είπαν τώρα, δεν με εντοπίσουμε δράκο. Θα το κρατήσω και να το φυλάξω μέχρι να αποφασίσω να το χρειαζόμαστε.
Ναι, γιατί νομίζω ότι το Giant Strength του σου δίνει πολύ καλύτερα στατιστικά. Είσαι πιο δυνατός. Αλλά εσύ έχεις καρίσμα. Ναι. Πόσο καρίσμα έχεις? 19. Και σύντομα θα γίνεται 20 όταν μπορέσω ο Πίτερος να πάρω λίγο στάτα ακόμα. Α, οπότε μετά θα είναι το ίδιο σαν και εσένα. Θα βάζουμε ναι. το πάλι με 20. Οπότε δεν κερδίζεις κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, ο Λέον τι μήπως. Ναι. Γιατί ο Κόριν και ο... και η Αμάθια βάλαμε την Dexterity γι' αυτό. Ναι. Ο Λέον την κυρίως κανείς. Μπορείτε να λέω τα αντικείμενα που βρίσκεται. Εντάξει παιδιά, δεν είναι ανάγκη να το πάρει κάποιος. Το πουλάμε κιόλα. Φιλάμε και αποφασίζουμε, θα το κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ο Νέρο Μπέιν τι έχει πάνω. Να κάνω. Μιλάει κανείς. Κόβε τη φωνή του DM τώρα. Βρίσκεται επίσης Braces of Artery. Τα φορούσε ο... Ξαναπέστα γιατί δεν ακούσαμε τίποτα. Βρήκαμε και Bracers of Archery που είχε πάνω του το Elf, του Ξώτης. Λέω βρίσκεται επίσης. Never, πώς το λέγανε. Never Enter. Δεν σ' ακούμε, δεν σ' ακούμε, γράψα μας. DM, κάνε refresh. Ναι. Λα. Το ρε σι λα. Το λα σι ντο. Εντάξει τώρα. Δεν σ' ακούσαμε. Ναι, DM. Συμβαίνει λοιπόν, ρε παιδιά. Ναι ρε, μην μιλάμε όλοι μαζί, γιατί είναι όλα του γάμου δύσκολα, μην κάνουμε και τρολιές. Έχουμε λοιπόν, ο Never Nero Vane φορούσε Braces of Archery και ο και ένας από τους Giant φορούσε Hill Giant Strength, ένα belt. Αυτά είναι τα σημαντικά που βρίσκεται. Έχει κανένα γράμμα μαζί το νερό Βέιν? Όχι. Από όσο ξέρω δεν έχει κάποιο γράμμα. Κάτσε να ξαναδώ. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Δεν ξέρω. Ο Κόριν έτσι σκεφτόταν ότι θα έχει μαζί του κάποιο γράμμα που θα λέει κάποια πράγματα σημαντικά. Επιστολή, δεν κάτι τέτοιο. Okay. Τι κάνετε? Rest. Λέω στα παιδιά, πίσω εκεί εδώ έχει πέρα... πολλούς φυλακισμένους. Πάμε να τους ελευθερώσουμε. Ναι. Η Aurora είναι κάτω ανέστητη ακόμα. Α, οκ. Okay. Της έκανε χίλ, αλλά δεν το έβαλε. Της έκανε χίλ λιγό. Ναι, αλλά αυτή έχει ακόμα μηδέν και είναι κάτω. Να μην το άκουσε. Λοιπόν, της έκανε 13 χίλ points. 13. Να το βάλω γιατί θα έχει φύγει τώρα αυτή. Ξέρω τι κάνει. Μπορεί τώρα με τη μητέρα της, ξέρω τι. Τι κάνετε? Έχετε βρει κάποιους κρατούμενους να... και δεν έχετε εξερευνήσει σχεδόν τίποτα. Η προτεραιότητα είναι να ελευθερώσουμε τους κρατούμενους. Ναι. Ερώτηση, μπορούμε κάπου να κάνουμε κανένα short rest ή δεν γίνεται? Όχι. Είναι μέρος εδώ για short rest. Όχι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, πες μας πώς θα τους ελευθερώσουμε. Εγώ θα σου πω, εσύ να το βρεις. Πώς είναι, με τι είναι, με τι τους κρατέχμαλ τους, είναι κάγκελα, τι είναι? Μπορείτε να πάτε κοντά να τους μιλήσετε ρε παιδιά. Μα δεν πήγαμε. Είναι humans. Elf. Λοιπόν, η γογό έφυγε, έφυγε από το group η γογό. Εντάξει. Από το group. Ναι. Left. Γενικά έφυγε από το group. Λέει ότι δεν θα ξανάρθει.
Ευχαριστώ πολύ, εγώ δεν ξανάρχομαι. Καλά παιχνίδια. Ναι, γιατί πας και προσπαθείς να ελευθερώσεις κρατούμενους και η κοπέλα φυσικά αισθάνεται άσχημα. Σου λέει γιατί αυτός θέλει να τους ελευθερώσει. Ωραία. Λοιπόν, κόρη, τι κάνεις? Πάω εκεί και ψάχνω έναν τρόπο να τους ελευθερώσω. Να, είδες. Μιλάω σε αυτούς τους. Θα φύγει και, θα φύγει και ο Μάνος. Θα βγει και ο Μάνος τώρα. Η Ορόρα. Κακίες ρε Μάρκο. Πήγε λέω η Ορόρα. Γιατί βγήκε η Ορόρα από το group. Μπορούμε να ασχοληθούμε με το δράμα μετά. Έχω δουλειά μετά σε μισή ώρα. Τι δουλειά έχει. Κουράχεις μαλάκα και κοψίδι. Σκάκι, σκάκι. Αλλά τώρα εντάξει. Λοιπόν, πες μας πώς να τους ελευθερώσουμε. Πας λοιπόν και μιλάς με τους commoners, με τα elf που είδες πριν, τι κάνεις? Του είπα 100 φορές τι κάνω. Ψάχνω τα κάγκελα για τρόπο να τα ελευθερώσω. Δεν βρίσκεις κάτι μόνο σου. Ωραία. Σου δείχνουν μια πόρτα από εδώ στα αριστερά. Από εκεί μπαίνουνε, σου λέει. Είναι, ένας ευγενής που παίρνει το λόγο. Εδώ. Ναι, από εκεί μπαίνουνε, σου λέει. Άνοιξε μας. Είναι οι Colt, βλέπουν το amulet που φοράς, το αναγνωρίζουν και σου λέει που, το, από πού το πήρες αυτό. Το έδωσε ένας από αυτούς στο χωριό, λέει, γιατί ήτανε, γιατί αυτό λέει θα χρειαζόταν για εδώ πέρα για να τους νικήσουμε. Ναι, το κραβάζουν αυτοί, είναι ένας ευγενής. Είναι commoners, είναι ένας μάγος, είναι ένας ευγενής και ένας υπότης. Μια στιγμή θα πάω. Και παίρνουν το λόγο και σου λένε... Τι μου λένε? Κόπηκε η φωνή σου, Άλεξ. Άλεξ. Για να βγω και να... Άλεξ, δεν σε ακούω, δεν γράφει πια το μικρόφωνο σου. Του πήρε η μαρμάγκα. Μήπως βγήκε από τον γκρουπ και ο Άλεξ. Όχι ρε. Και λοιπόν, δεν αφήστε τώρα τις πλάκες ρε παιδιά, να δούμε τι θα κάνουμε με τον... Καλά, κόπηκε, χάλασε το μικρόφωνο του ξαφνικά. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια πόρτα, από εκεί πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε από αυτό το διάδρομο πάνω και πάνω και πάνω. Να... ανοίξουμε να του βγάλουμε. Απλά πράγματα. Δεν είναι δύσκολα. Ναι, αλλά κάτι μας λέει ο άνθρωπος, υποτίθεται. Περίμενε. Ας τους μιλήσει πρώτα ο Ίνιγκολ, γιατί δεν ξέρουμε και τι είναι αυτή. Απαραίτητα αν είναι καλή. Είναι φυλακή. Είναι κακή και είναι ζώνη φυλακή. Από το χωριό που βρίσκεται. Ακούει κανείς τον Άλεξ? Μιλάει, τον ναι. Είπε ότι είναι φυλακισμένο. Γιατί εγώ δεν τον ακούω για τον λόγο. Καλά, τι στο καλό συνέβη εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Να κάνω αριστά το Discord, τι να πω. Άλεξ, εγώ πάω μέσα από αυτή τη σύραγγα για να ψάξω έναν τρόπο να τους ελευθερώσω αυτούς. Τον ακούς? Ναι. Τώρα ακούγες. Μαν, ακούς? Ναι. Μάνος βγήκε, θα ξαναμπεί, κάνει restart. Θα κάνει restart. Πολύ τραγικό session σήμερα. Τώρα τον ακούω πάλι, ότι δεν ξέρω τι στο καλό. Εκεί που άρχισε να ο ευγενής, κόπηκε. Είναι λοιπόν ένας ευγενής, ένας υποτής και ένας μάγος από το χωριό που τόσο πιο σώσατε. Και σας λέει ο ευγενής που παίρνει το λόγο ότι τους έχουν εχμαλωτήσει και χρησιμοποιεί το μάγο ο δράκος, ο Κουθ, έτσι το λέγανε τον πράσινο δράκο, σαν παιχνιδάκι. Που και που έρχεται λέει και μας μιλάει ο Νεροβέιν. Αλλά περισσότερο μας κρατάει ζωντανούς γιατί θέλει να κάνει παρέα ο μάγος τον δράκο. Λοιπόν κύριε, αυτοί όλοι που λέτε είναι πεθαμένοι, δεν υπάρχουν πια.
Το σκοτώσαμε και το δράκο. Το κραυγάζουν όταν ακούνε τα νέα. Λογικά αυτοί οι φυλακισμένοι έχουν δει όλη τη μάχη. Δεν βλέπαν. Έχουν ακούσει μόνο τα ουριαχτά. Ναι. Και τα βουητά. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ στο πλάι βρίσκουμε την πόρτα τους. Η πόρτα θα πας από πάνω τώρα, θα μπω στο ρόλο 20. Έχω βάλει το token μπροστά στην πόρτα τους. Άνοιξε τι. Κάτσε να δω που είσαι πάλι. Με ρωτάς από πού ανοίγει. Μη τις πρόχνεις, γράφει απ' έξω, τραβήξτε. Μη τις πρόχνεις μέσα, προς τα έξω τραβά την πόρτα. Αντί να θα μου πεις ότι λέει τραβάω. Σιγά την πόρτα. Λέει πουλ και εσύ κάνεις πουσ. Γι' αυτό δεν ανοίγει. Μήπως είναι περιστρεφόμενη. Έτσι. Η πόρτα. Μήπως είναι από αυτές που έχουν στις τράπεζες που πρέπει να πατήσεις το κουμπί και να περιμένεις. Έτσι. Νομιλάξει ο... Είναι μια πούστης. Ο DM έφυγε πάλι. Πού είναι ο DM. Από εκεί, από εκεί μπαίνετε. Πού. Η πόρτα των φυλακισμένων περνούσε μέσα από το δωμάτιο των Έτιν. Είναι πάρα πολύ βρώμικο αυτό το δωμάτιο. Ναι. Χάθηκε. Λοιπόν, η πόρτα αυτή είναι παγιδευμένη. Ναι, θα σου πω. Ρίξε investigation. Wait. Λοιπόν, με advantage. Δεν βρίσκεις κάποια παγίδα. Ωραία, την ανοίγω την πόρτα. Άνοιγε εύκολα. Okay. Κλειδωμένη είναι βέβαια. Την άνοιξες εύκολα με τα thief tools. Α, οκ. Και μπαίνω. Ωραία. Αυτό που αντικρίζεις είναι κάτι σαν ένας βωμός, όπως σου ξαναείπα. Είναι ένα άγαλμα στη νότια μεριά του δωματίου. Όποιος θέλει μπορεί να ρίξει ένα ρίξι. Δεν βαριές. Τι είναι ηλίτιο, γιατί πράγμα. Για το βωμό. Στο δωμάτιο μέσα κάτω αριστερά υπάρχει ένας βωμός. Για το βωμό, ποιες αιότητας είναι. Εγώ το έχεις το Elysium, περιμένω να το φέρει. Λοιπόν, ο Λιοντίν πάει στην είσοδο και προτείνει το χέρι... Το πρώτο είναι DM που σου ρίξα για το Elysium. Ο Λίοντιν προτείνει το χέρι του όσοι προσπαθήσουν να βγουν έξω να του δώσουν κάποια λεφτά, αλλιώς δεν θα τους αφήσει. Λίοντιν δεν έχουν λεφτά αυτοί πάνω τους. Λέω ρε παιδιά, και ο Βανκόρης καταλαβαίνει ότι ο βωμός αυτός είναι αφιερωμένος σε μια θεότητα των Elf που λέγεται Eldath. Αυτή η θεότητα είναι η θεότητα των καταραχτών. Επίσης, από το ταβάνι υπάρχουν κάποιες ρογμές στο ταβάνι και στο κεφάλι του βωμού της θεότητας αυτής, του αγάλματος, πέφτουν κάποιες σταγόνες με νερό και όπως πέφτουν αφήνουν κάποια άλατα αυτές οι σταγόνες. Αλλά μην φανταστείτε ότι βρέχει. Πέφτουνε πάρα πολύ σποραδικά, ρε παιδί μου. Μπορεί να πέσει, ας πούμε, μια σταγόνα το 20 λεπτό. Ή και λιγότερο. Αυτές όμως οι σταγόνες πέφτουνε στο πρόσωπο της θεότητας αυτής και έχουν αφήσει τα άλατα κάποιες λευκές γραμμές να κυλάνε και φαίνεται σαν να έχει δάκρυα.
Η εικόνα της θεότητας δακρύζει. Θαύμα, θαύμα, φωνάζει ο Λιώτη. Ειλικρινά και εγώ θα έκλαιγα άμα ήταν, άμα κάνανε στα ιερά μου τέτοια πράγματα πάλι. Βέβαια. Τώρα λέω στους φυλακισμένους, πρέπει να μας πληρώσετε. Αυτά δεν μπορεί να μείνουν απλήρωτα. Πιάνω από το γιακά τον Λέοντιν και του λέω, αυτούς τους έχουν ληστέψει, τους έχουν πάρει τα λεφτά ό,τι είχαν. Τι περιμένει, από πού περιμένεις να βγάλουν τα λεφτά τους, βέβαια. Κάπου, να πάνε να πουλήσουν ο Παγκόσμιος λέει να μαζευτούν όλοι. Ο Παγκόσμιος λέει να μαζευτούν όλοι μαζί να κάνουν μια προσευχή για τη θεότητα αυτή και μετά σκουπίζει τα δάκρυα από τα μάτια της και της λέει ψιθυριστά και με γαλήν λέει, τώρα θα φροντίσω μην ξαναγίνει αυτό και να σωθούν όλα τα τέκνα σου. Και του λέει να κάνουμε μικρή προσευχή τον Έλφ εκεί που γνωρίζει. Ο Ευγενής σου λέει και... έχεις δίκιο. Και πάνε στη θεότητα και προσεύχονται όλοι. Αχ, τους λέω, σας βλέπει. Σας βλέπει. Και παίρνετε όλοι ένα buff. Λέγεται buff of what breathing. Σας βλέπει τόσο ευσεβής η θεότητα και δακρύζει. Κλαίει. Συγγνώμη, τι buff πήραμε, τι είναι αυτό? Μπορείτε να αναπνέετε κάτω από το νερό για 24 ώρες. Μπάφους. Πήραμε μπάφους. Λοιπόν, τέλεια. Level, πήραμε level. Να πάμε 13. Το καλό. Τους ρωτάω λεπτομέρειες, πότε τους πιάσαν, πού τους πιάσαν, γιατί τους φέραν εδώ, τι τους κάναν, τα πάντα. Κάποιοι είναι εδώ πιο πολύ καιρό, κάποιοι ήρθαν πρόσφατα. Πώς σου είπανε γιατί ήταν ζωντανούς. Ο πιο πρόσφατος κόμμουν έρχεται καμιά εβδομάδα, ξέρω εγώ, δύο. Από τότε που σταματήσανε οι εχθροπραξίες με τον Νεροβέιν. Τους κρατάνε ζωντανούς για να κάνουν παρέα στο δράκο, κυρίως στο μάγο. Και οι υπόλοιποι παίζουν με το μάγο, δηλαδή ο δράκος παίζει μαζί τους. Τι παιχνίδια τους ζουλάει, τους κουνάει, τους πηγαίνει βόλτες. Θέλει παρέα. Τα στρατιωτάκια. Ναι. Λέω, αυτά τα παιχνίδια έχουν και σεξουαλικές νότες. Μήπως... Να μας έβλεπε εσένα μπορεί. Μανούλα μου. Νομίζω, Λέοντιν, ότι χρειάζεται ένας δράκος να σου κάνει λίγο... Γι' αυτό το λέω. Να ασχοληθεί λίγο μαζί σου, γιατί βλέπω ότι το χρειάζεσαι. Συγγνώμη, τους έχει λέει και τους κάνει πράγματα. Αυτό θεωρείται στα μέρη μας σεξουαλική παρενόχληση. Ο Χρήστος λέει ότι ακούει αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Εντάξει, με αυτά που ακούει τι να πει. Επίσης, τι κάνετε με τα στεφάνια, τα φοράτε ακόμα? Όχι ρε. Θα είναι άχρηστα, είναι άχρηστα, δεν κάνουν τίποτα. Κάτσε, περίμενε, νομίζω ρε παιδιά κάποιος μας τα ζήτησε, κάτσε να δω τη σημείωση. Δεν τα ζήτησε. Μας τα ζήτησε και το δώσαμε. Okay, ίσως. Κάτσε να τσεκάρω. Κάποιος... Έχει δει νομίζω ο Ντίλαν. Ο Ντίλαν τα είχε δει και μας είπε ότι όντως γίνεται καλή δουλειά με αυτά. Όχι άκυρο, αυτός μας τα έδωσε. Κάποιος τα είδε, ποιος τα είχε δει ρε παιδιά, θυμάστε? Δεν είχε πει, δεν μας τα έδωσε, ζήτησε πίσω όμως. Όχι, τα είδε και κάποιος άλλος μετά, στο χωριό. Κάποιος που μας το επιβεβαίωσε, στο Άτλαν. Μας το επιβεβαίωσε ότι όντως τα στεφάνια κάνουν δουλειά. Νομίζω... Ο αρχηγός του χωριού. Ο Γκίλπ ήταν αυτός. Γκίλπ τον λέγανε. Ναι, Γκίλπ. Αυτός ένας Elf Ranger. Νομίζω του τα δώσαμε, κάτι τέτοιο. Okay. Τα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι τα πάντα. Και εγώ νομίζω ότι τα έχουμε δώσει. Τα έχει ζητήσει. Εμείς τα δώσαμε επειδή νομίζαμε δεν κάνει και τίποτα. Επειδή μας βγήκε ο δράκος. Okay. Αλλά τα δώσαμε. Άρα τα δώσαμε. Ωραία.
έχει να μας πει κάποια χρήσιμη πληροφορία κάποιος από αυτούς όλους. Είναι πρέπει να μας πούμε αν υπάρχουν και άλλοι κάτι σε δομές που δεν έχουμε δει. Φέσαι το να μιλήσεις το Δία. Του κάνει εντύπωση ότι κάποια από αυτά τα elf στεναχωρέθηκαν που πέθανε ο δράκος. Και ένα από αυτά σου λέει εγώ ήθελα να με φάει. Τι καλύτερο πράγμα από το να με έτρωγε ο Κουθ. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ήταν ο προστάτης εδώ του δάσους. Και τώρα τελευταία μόνο έχει... είχε συμμαχήσει με τώρα την μπορείτε να γίνετε και εσείς προστάτες και να προστατεύετε και εσείς οι ίδιοι το δάσος. Δεν χρειάζεται να τα βάζετε σε δράκους να το φυλάνε. Μπορείτε και μόνοι σας. Δεν είναι. Νομίζω ότι υπάρχει ένας συναισθηματικός δεσμός με, με την ύπαρξη του δράκου. Αλλά δυστυχώς δεν μας έδωσε άλλη ευκαιρία. Όταν μας επιτέθηκε δεν μας έδωσε δηλαδή άλλη επιλογή από το να, πολεμήσουμε μέχρι τελική πτώση. Μα και εμάς λέει τα κατέστρεψε στο τέλος τα χωριά μας. Ναι. Και να σας πούμε και γιατί τα κάνανε όλα αυτά. Μπορεί να, δεν ξέρω αν σας είπανε. Αυτό το γιατί τα κάνανε. Ναι. Αυτό τα το κάνανε γιατί. Τα κάνανε για να μαζέψουν θησαυρούς που με αυτούς τους θησαυρούς προσπαθούν να κάνουν κάποια ritual για να φέρουν την Tiamat, την βασίλισσα των χρωματικών δράκων στο Material Plane να τα κάνει όλα λίμπα. Δεν πάμε καλά. Άρα γι' αυτό επηρεάστηκαν ίσως και οι δράκοι που δεν θα έκαναν κανονικά αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Πρέπει να το σταματήσετε αυτό. Τι μπορούν να μας πούν για τον Νέρο Βέιν? Ο Νέροβεν είχε πολύ φιλικές σχέσεις με τον δράκο το Κουθ. Καλό παιδί ήτανε, αλλά τελευταία του είχαν πάρει πολλά αυτοί οι cultist. Ναι. Θέλει να γίνει και αυτός Wyrm Speaker. Τέλεια. Καταλέφτηκαν την αγάπη του για το δράκο για να τον κάνουν να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι φαίνεται. Ο Νέο Βέιν σας βασάνισε καθόλου τίποτα? Όχι. Τώρα μετά από αυτή την περιπέτεια που περάσατε, έχουν μείνει καθόλου λεφτά να μας δώσετε και εμάς κάτι? Εμείς δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχετε τίποτα? Έχουν πάρει όλα αυτή. Όλα. Ξέρω ότι μάζευαν θησαυρό. Ποιοι? Η αιρετική αυτή, ναι. Όπως λέτε και εσείς, μάζευαν θησαυρό από τα χωριά μας. Τα λελατούσανε και έπαιρνανε τα λεφτά μας. Μάλιστα. Τώρα τι τα θέλανε και αυτά, εσείς λέτε για... Είπαμε, θα τα χρησιμοποιήσουν, θα τα δώσουν στην Tiamat, κάτι τέτοιο. Τώρα που τα έχουν, δεν ξέρω. Αλλά λογικά θα τα πούμε. Θα ψάξουμε περισσότερο να δούμε τι μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα. Μπορεί να βρούμε και κάτι πιο που δεν το έχουμε υπόψη μας. Αλλά πρέπει επίσης να φροντίσουμε να γυρίσουμε ασφάλεια. Έχουμε λέει, άμα εμείς εδώ είναι το σπίτι μας, μας αφήσετε να φύγουμε και θα βρούμε εμείς τον δρόμο. Βέβαια, γιατί εμπέρα μας. Λοιπόν, DM τους μαζεύω όλους μέσα στο κλουβί και κλείνω την πόρτα. Αφού δεν έχουν λεφτά, πώς θα τους βγάλουμε έξω? Λέω ότι να μην κάνει τίποτε χαζό. Όχι, σου λέω τα λεφτά να τα επιστρέψετε στο χωριό μας. Άμα τα βρούμε, φίλε. Άμα βρούμε τα λεφτά, ξέχασέ το. Πια μετά. Κοντίν, μην είσαι άπλιστος. Πόσα να είναι. Κι άλλα. Θα βρούμε κι άλλα. Πάντα θα τα δώσουμε σε εσάς ό,τι λεφτά βρούμε, γιατί εσείς θα χρειάζεται περισσότερο. Αφήστε το Λοντίν, έχει λεφτά τους, είναι φραγκάτος. Ναι, λέει, πρέπει να ανοικοδομήσουμε. Σωστό. Έχεις καταλάβει, τους έχουν πάρει τα λεφτά, γιατί να τους τα πάρεις εσύ, επειδή τους τα έχουν πάρει κάποιος άλλος? Όχι, έχετε παιδιά, έχετε απόλυτο δίκιο και θέλουν να ανοικοδομήσουν. Λοιπόν, θα ανοίξουμε εμείς ένα γραφείο ανοικοδόμησης και θα μας τα δώσουν τα λεφτά σε εμάς για να ανοικοδομήσουμε. Με καλαμπούρια. Λίοντιν, σου λέει ο Κόριν, όταν γυρίσουμε στην Quarter Deep θα μιλήσουμε, γιατί να μπει στο guild, έχω ένα guild υπόψη μου, πρέπει να μπει. Τέλεια.
Τέλεια. Πάμε τώρα, πάμε να φύγουμε όλοι μαζί. Πάμε να φύγουμε. Τα λεφτά τώρα εδώ τους ανθρώπους. Α, το άγαλμα που πλέει μην αφήσετε εδώ, πάρτε το μαζί, γιατί αυτό είναι άγιο. Εχτισμένο εδώ πέρα το άγαλμα. Εντάξει, θα το ξεχτίσουμε. Ψάχνω το άγαλμα αν έχει καμιά μυστική, κάτι μυστική, καμιά πόρτα ή κρύπτη πάνω του. Έχει. Δεν έχει κάτι τέτοιο. Δεν έχει τίποτα. Okay. Λοιπόν, άντε πάμε, πάμε, πάμε. Υπάρχει γενικά καμιά μυστική είσοδος σε αυτό το διάδρομο και στον άλλο το θάλαμο? DM. Ψάχνεις, υποθέτω. Κι εγώ το βοηθάω. Μήπως βρούμε και κανένα χιλιάρικο πεταμένο. Ρίξε investigation. Με advantage, σε βοηθά και εγώ λίγο. Advantage έχω ούτως ή άλλως για ό,τι βλέπω. Τέλεια. Δεν βρίσκεις κάτι. Okay. Λοιπόν, πάνω, να δω. Πάμε κόρη από εδώ, έχει ένα δρομάκι προς τα πάνω. Τελειώνει. Έχω πάει σε αυτό το δρομάκι. Φαίνεται να οδηγεί σε αδιέξοδο. Ψάχνω μήπως έχει καμία, έχει και αυτό μυστική πόρτα, τίποτα. Ψάξε και εκεί. Θα ξαναρίξω, άντε ξαναρίξω. Εδώ βλέπεις ένα μυστικό πέρασμα, Κόριν. Ωραία. Οδηγεί στην είσοδο της σφυλιάς. Από εκεί φαίνεται να βγει κανένα ή δύο Giant. Μάλιστα. Επομένως, από τα στο δυτικό μέρος, ας πούμε, εδώ πέρα, δεν έχω βρει κάποιο τρόπο να πάω στο δυτικό μέρος. Σωστά. Okay, τα έχω ψάξει όλα, δεν έχει μείνει κάτι. Λοιπόν, DM, παίρνουμε το άγαλμα που, της Παναγιάς που δακρύζει, γιατί με αυτό θα βγάλουμε καλά λεφτά. Ναι, μπορείς το σηκώσεις, είναι σκαλιστό. Θα το βάλουμε σε ένα αμαξίδιο να το μεταφέρουμε. Και σε όλα τα χωριά θα το κάνουμε τάμα. Έρχομαι εδώ έξω όσο λέω ότι προσπαθεί να σηκώσει το άγαλμα. Ναι. Και λοιπόν, θα κάνω ένα πέταγμα λίγο εδώ στο νησάκι. Ναι. Τι γίνεται? Τι παίζει σε αυτό το νησί? Τι παίζει σε αυτό το νησί? Αυτό το νησί είναι μια λωρίδα γης, ρε παιδί μου. Δεν έχει κάτι πάνω. Το νερό σου κάνει εντύπωση, Κόριν. Και φαίνεται εσύ. Το νερό, λέω, σου κάνει εντύπωση. Είναι μαύρο, είναι, φαίνεται να είναι πολύ βαθύ. Δεν είναι διαυγές. Δηλαδή δεν βλέπεις κάτω. Και εδώ που σου κάνω τώρα pink, φαίνεται να έχει κάποιο ρεύμα. Εκεί τα νερά είναι πιο άγρια. Okay. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί τα νερά είναι άγρια. Εννοείς κολυπάς, πηγαίνεις κάτω, τι κάνεις? Πετάω και χαμηλώνω και... Είναι μαύρο το νερό. Χαμηλώνω στην επιφάνεια πετώντας και τσεκάρω να δω. Αυτό το μαύρο νερό που λες, τι μυρίζει, μυρίζει πετρελαιό? Όχι, θα στο λέω. Λοιπόν, πετάω ένα κομμάτι ύφασμα στο νερό και κοιτάω τι κάνει. Πέφτει μέσα. Ναι, ας πούμε το παίρνει, δηλαδή είναι σαν ρουφίστρα, εννοείς ρεύμα, τι κάνει? Κάτι τέτοιο, ναι. Δεν το ξαναβλέπεις. Δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει βράχος και αφρίζει, ας πούμε, σε εκείνο το σημείο βράχος, τι κάνει?
υπάρχουν αναταράξεις και σχηματισμοί. Και καταλαβαίνεις ότι ενώ θα περίμενες, ας πούμε, να είναι μια λίμνη χωρίς κύματα, πρέπει να υπάρχει ένα ρεύμα από κάτω, ή μάλλον από εκεί τροφοδοτείται η λίμνη. Αν κόρησες εκεί που πήγες, βλέπεις στο δεξί σου μέρος κάτι σαν μια μικρή κουζίνα. Στο αριστερό δεν βλέπεις ακόμα. Αλλά η είσοδος αυτή του τούνελ στην οποία πας να μπεις σπάει σε μια διχάλα. Υπάρχει μια μικρή σπηλιά στα δεξιά και μια στα αριστερά. Λοιπόν, αυτά παιδιά να τα αφήσουμε την άλλη φορά γιατί πρέπει να φύγω. Τέλεια. Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και sorry που κολλάθηκα μερικές φορές. Αλλά... πρέπει να βρούμε κάποια λύση στο ηχητικό σίγουρα. Αν έχετε κάποιο θέμα με το ίντερνετ ή κάτι, δοκιμάζετε και με το κινητό ή κάπως με άλλο τρόπο. Ναι, ναι, έχω δοκιμάσει το κινητό. Απλά θέλει μερικές φορές κολλάει και θέλει να ξαναβγαίνω, ξαναμπαίνω για να ακούγεται. Όχι, δεν θα το πω. Γεια σα, παιδιά. Bye bye. Γεια, ευχαριστώ για το session. Γεια σας. Άξαρε κανείς να βρει γιατί τι στο καλά έγινε και φύγω. Τι έγινε, είπαμε, έγινε κάτι κακό ή απλά βρήκα δεν μπορούσε. Ότι έμφυγε και μας δίνει λεφτά. Τι να καθίσεις. Ας τις μαλακίες εσύ. Πώς. Άλεξ, επικοινώνεις εσύ μαζί της, ρε. Επικοινώνεις με τη Τζορτζίνα. Δεν έχω. Το έχω περάσει το δράμα, δεν θέλω άλλο. Άμα θέλει, μπορεί. Εντάξει, δεν την έδειξε κανένα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Πες της, θα σας δώσω λεφτά, πες της. Περίμενε, μην φύγεις. Από ρε Μάρκο. Έμα. Υπάρχει κάποια στιγμή που δεν είναι για αστεία. Αυτή η στιγμή είναι μακριά. Άντε, καλό απόγευμα, γεια.